διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Συνεχής πηγή παροχής σκέψης. Αγαπητές φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Καζάκης. Σήμερα βρισκόμαστε στον ασθενισμό του, όχι του Φωκίωνα, λοιπόν, στον ασθενισμό της, του αναμενόμενου ασχηματισμού της κυβέρνησης, διότι αυτοί οι προδότες, όχι προς Θεού δεν είναι, όχι τον Τζίπρα, οι προδότες είναι άλλοι που καταψήφισαν. Αυτοί οι προδότες δεν μπορούν να νικούν ούτε στο ΣΥΡΙΖΑ ούτε στην κυβέρνηση. Γιατί είναι προδότες. Σκέψου. Τους είπε ο αρχηγός τους, ψηφίστε, και αυτοί αρνήθηκαν. Μέγιστοι προδότες. Δηλαδή, μεγάλη πρόδοση. Και οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι πρέπει να φύγουν από την κυβέρνηση, διότι για να μπορεί η κυβέρνηση να είναι ακόμη πιο σταθερή, με ποταμίσιες βρούβες, παραποτάμιους βούβαλους, και όλους αυτούς ελπίζω να μπει και ο... Πάντως ο κύριος Καμένος δεν φεύγει, μην ανησυχείτε, όχι από εσάς, μην ανησυχείτε δηλαδή, διότι ο κύριος Καμένος δεν φεύγει, διότι μας το πει. Αν φύγει ο Καμένος από την κυβέρνηση, χάθηκε πάσα ελπίδα για την Ελλάδα. Δηλαδή είναι καταστροφή αυτό που θα συμβεί, εάν τυχόν και χάσουμε την ευλογία να... Χάσουμε τον κύριο Καμένο από το Υπουργείο Εξαθλιωμένης Άμυνας αυτής της χώρας, ο οποίος τελικά έχει επιβεβαιωθεί όντως θα πουλήσει οπλικά συστήματα για να μην μειώσει τους μισθούς των Ελλήνων στρατιωτικών. Εξού και το ταξίδι του στο Αμπού Ντάμπι, που έγινε πριν το δημοψήφισμα, πριν την ιστορία. Και τελικά αναρωτιόμουν εγώ, καλά, τι στο διάλογο θέλει του Αμπού Ντάμπι. Τελικά μεσολαβούσε για την οικογένεια Μητσοτάκη να πουληθούν τα οπλικά συστήματα στο 1/10 της τιμής από ό,τι έχει αγοράσει το ελληνικό δημόσιο. Καθότι εμείς αγοράζουμε την καρφίτσα σε τιμή αεροπλανοφόρου και μετά την πουλάμε σε τιμή, όχι καρφίτσας, σε τιμή καρφιού. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, ο κ. Καμένος ήθελε να, ξέρετε, να διευθετήσει σε τι τιμή θα είναι αυτό, πώς θα είναι οι μίζες, σε χαρτονομίσμα Ζιμπάμπουε που μας έδειχνε ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, σε δολάριο Αυστραλία, σε πεσέτες, σε τι ακριβώς θα είναι. Πρέπει να το διευθετήσει ο υπουργός, διότι αυτή είναι η δουλειά του, να διευθετεί τις μίζες, να έχει την άμυνα της χώρας και να υπογράφει την παράδοσή της άνευ όρων και αμετάκλητα. Το ενδιαφέρον είναι ότι πραγματικά είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει αυτές τις μέρες. Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια, αυτό που λέγεται στους όρους προπαγάνδας killing character, δηλαδή το να σκοτώσεις τον χαρακτήρα του αυτού που έχεις στοχοποιήσει, και αυτή τη στιγμή έχει στοχοποιηθεί ο κύριος Λαφαζάνης. Ξέρετε πάρα πολύ καλά, όσοι τουλάχιστον ακούτε από αυτήν συχνότητα, είναι την διαδικτυακή συχνότητα θα μπορούσαμε να πούμε, ότι δεν έχουμε χαριστεί στον Παναγιώτο Λαφαζάνη ούτε στη ζωή του Κωνσταντοπούλου, ειδικά όταν κάνουν αμετροέπειες, να μην πω τίποτα χειρότερο. Αλλά αυτό, η φοβερή επίθεση που δέχονται σε προσωπικό επίπεδο, όπου τα τηλεοπτικά δίκτυα, συμπεριλαμβανομένου και της λεγόμενης νεοχουντικής κρατικής ΕΡΤ, μπροστά της η χουντική ΕΝΕΔ ήταν παράδεισος πληροφόρησης. Λοιπόν, να ασχολούνται επί ένα συνεχές πεντάλεπτο ή δεκάλεπτο στα δελτία των ειδήσεων για να παρουσιάζουν τις βρωμιές που τα τρολ γράφουν στο Twitter ή αλλού εναντίον του Παναγιώτου Λαφαζάνη, ειλικρινά έμεινα άναυδος. Δηλαδή, λέω, είναι βρωμιάριδες, το ξέρω, ότι επιτελούν έργο Σόιμπλε, δηλαδή Γκέμπελς, και Ρίμπεντροπ, δηλαδή Μέρκελ, αλλά ρε διάολε, τόσο σε τέτοιο βαθμό. Και καλά, αυτοί το κάνουν. Οι άλλοι γιατί τους κοιτάνε?
Δεν του στέλνω στο διάλογο και ακόμη παραπέρα. Δηλαδή αυτό το απλό. Πώς το ανέχονται. Πώς το ανέχονται. Και από την άλλη, αχ το παιδί. Το παιδί, το νινί. Δηλαδή, τη δήλωση και ο Κωνσταντοπούλου την είδατε. Ψηφίσαμε όχι για να στηρίξουμε τον πρωθυπουργό μας. Δεν ξέρω, αρχίζω και αναρωτιέμαι για το IQ φιστικιού που διαθέτει ένας άνθρωπος που λέει τέτοια πράγματα. Δηλαδή, ζεις σε αυτόν τον πλανήτη. Ξέρω εγώ, μήπως μας ήρθε από κάποιο άλλο πλανήτη, τον ίδιο με το Σόρα. Λοιπόν, μάλλον. Τι γίνεται εδώ πέρα. Δηλαδή, έχουμε χαζέψει. Ο άλλος εκβιάζει ανοιχτά, τα λέγαμε και χθες, μέσα από δημοσιογραφικές πληροφορίες ή όχι, τα εκβιάζει ανοιχτά αυτός ο τύπος που το παίζει πρωθυπουργός, που δεν, τέλος πάντων. Λοιπόν, εκβιάζει ανοιχτά, λοιπόν, και από εκεί και πέρα του λένε εμείς σε στηρίζουμε. Τι να σου πω, αυτό το συχαμερό, η συχαμερή αντίληψη προσκόλληση στο κόμμα είναι απίστευτο. Και τέλος πάντων το είχαμε σαν ήταν ανοσιόργημα δικό μας. Όσοι από εμάς έχουμε περάσει το ΚΚΕ το έχουμε υποστεί αυτό το πράγμα. Ήταν ένα συναισθηματικό ζήτημα που με ένα ιστορικό κόμμα που τέλος πάντων έχει να επιδείξει αυτά που έχει να επιδείξει. Συμφωνεί, διαφωνεί κανένας μαζί του. Είναι ένα ιστορικό κόμμα με αγώνες και θυσίες. Πώς θα το κάνουμε. Και αυτό έχει παράξει ένα έντονο συναισθηματισμό που όποιος έχει περάσει από εκεί και έχει ζήσει η έννοια του κόμματος, ας πούμε, έχει θεοποιηθεί. Με το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί να έχεις κομματική σχέση, γιατί πρέπει να υπάρχει αυτό το κόμμα στην πολιτική σκηνή του τόπου, μπορεί να μας εξηγήσει κανείς. Ποια είναι η θετική συνεισφορά του, ποια είναι, εκτός από την μαζική κοπρική παραγωγή των στελεχών του, ποια είναι η συνεισφορά του, γιατί θα πρέπει να υπάρχει, πολύ δε περισσότερο γιατί θα πρέπει να υπάρχει στην κυβέρνηση. Σε τι έχει συμβάλει σε αυτόν τον τόπο. Ποια επίθεση σε επίπεδο πνευματικό ή πρακτικό άμεσα έχει αποκρούσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Από τότε που υπάρχει σαν πώς να το πούμε ακροτηριασμένος συνασπισμός για να μην περάσουμε στα παλιότερα. Ή να το πούμε διαφορετικά γιατί όλοι αυτοί οι μασκαρεμένοι δίθεν αριστεροί μας το παίζουν τώρα και από πάνω. Αυτή η ανανεωτική αριστερά, αυτή που είναι, πώς να το πούμε, το λες ανανεωτική αριστερά και σου είδε μια χλαπάτσα, ρε παιδί μου. Έτσι σου βγαίνει από μέσα άνετα. Αυτού, ας πούμε, είναι σαν αυτήνης. Ανανεωτική αριστερά. Που λέμε φάνη πάλι πετραλιά. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, τι έχει συμβάλει σε αυτόν τον τόπο. Τι έχει προσφέρει. Εκτός από την πρώτη στιγμή, όλο αυτό το κυρκικό ανδρικελό ηλίθιο τέτοιο πράγμα, ας πούμε, σε τι έχει συνεισφέρει εκτός από το να μας φέρει τον νεοφιλελευθερισμό πριν έρθει, πριν υπάρξει καν. Όλες τις αντιλήψεις του νεοσυντηρητισμού και του νεοφιλελευθερισμού μας έφερε η περίφημη ανανοητική αριστερά πριν καν υπάρξει Ρίγκαν και Θάτσερ. Τι έχουν να επιδείξουν, γιατί πρέπει να υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι. Πολιτικά εννοώ και ιδεολογικά. Γιατί. Ποια είναι η διαδρομή τους. Τι έχουν καταθέσει στην ελληνική κοινωνία. Τι ταμείο κάνουν πολιτικά και κοινωνικά υπέρ του λαού. Υπέρ της πατρίδας. Από την πρώτη στιγμή ήταν οι άνθρωποι που ξεπούλησαν τα πάντα. Ό,τι ιερό και όσιο έχει η αριστερά. Όχι μόνο στην αριστερά υπήρχε. Συνολικά στον ελληνικό λαό. Το όνειρό τους ήταν πάντα να κυβερνήσουν. Ακόμη θυμάμαι αυτό το γελίο τον Κυρκό από τη δεκαετία του 70, ας πούμε, να γαυγίζει σαν σκυλάκι του κανείς στην πόρτα του Πασόκ, μπας και τον πάρουνε και τον βάλουν σε κανένα υπουργείο. Και όταν ο Ανδρέας Παντρέου τον πέταξε, του ρίξε κλωτσά γιατί τον θεωρούσε γελίο υποκείμενο και όπως και ήταν, έτσι, άρχισε να γαυγίζει και να έχει σαν βασικό στόχο, βασικό εχθρό τον Ανδρέα Παντρέου και τον Πασόκ. Σε βαθμό που είχε ξεχάσει τον Καραμαλή που λίγο πριν γάβγιζε και αυτόν και αυτόν ξέρετε στην ποδιά γάβγιζε πάρα πολύ ωραία όπως το τσακαλό του σήμερα είναι σαν να ακούς τον Κύρκο δηλαδή νοικοκυρούλη νοικοκυρή μάλλον από αυτόν έμαθε ελληνικά ο τσακαλώτος από τον Κύρκο
Είναι σαν, όπως για παράδειγμα, να μαθαίνει κάποιος ελληνικά από τον Γιώργο Παπαδόπουλο. Έχει μάθει τα καλύτερα. Λοιπόν, το δικτάτορα, ξέρετε, τον παλιό. Λοιπόν, αυτό το στόμφο της παλαιοχουντικής καθαρεύουσας, ας πούμε, έτσι. Ο άλλος είχε αυτό το άθλιο ύφος της λαϊκίζουσας αριστεράς, του κερατά δηλαδή, που μόνο που απευθυνόταν στον κόσμο τον μείωνε 8 κεφάλια κάτω. Λοιπόν, οι νοικοκυρές και οι νοικοκυρούλιδες. Λοιπόν, αυτός ο τύπος γάβγιζε πρώτα στον Καραμαλή την περίφημη αντιδικτατορική ενότητα, αφού έπεσε η δικτατορία. Πολύ ωραία αντιδικτατορική ενότητα. Πηγαίναμε για την φοβερή αριστερή, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ο άνθρωπος πρότεινε αντιδικτατορική ενότητα αφού είχε πέσει η δικτατορία. Δηλαδή, μιλάμε για μεγάλη φυσιγνωμία του κινήματος, μόνο και μόνο για να κολλήσει σαν τζιμπούρι στον Καραμαλή και να προωθηθεί στο πολιτικό σύστημα της χώρας. Από εκεί που απέτυχε αυτό το πράγμα, μετά μας ανακάλυψε ότι το μεγαλειώδες όραμα της Ευρώπης είχε έρθει, βλέπετε, ο ιστορικός συμβασμός από τη CIA, συγγνώμη, λάθος, από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ιταλίας και τον κύριο Μπερλουσκόνη, τον Μπερλουσκόνη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ιταλίας που λεγόταν Μπερλιγκουέρ την εποχή. Ναι. Λοιπόν, μας το είχαν φέρει και μας λέγανε, εντάξει ρε παιδιά τώρα, γιατί για εθνική ανεξαρτησία και τέτοιες αρρωστημένες παπάρες, ας πούμε, από τα παλιά τώρα. Εκεί πέρα, αυτοί οι τύποι με τα μούσια και τα φυσεκλίκια τώρα. Ενώ αυτοί στη Βαλαωρή του. Εκεί έδιναν τους επαναστατικούς τους αγώνες. Και ενίοτε από τις τράπεζες χοντρά δάνεια της εποχής εκείνης. Ακόμη θυμάμαι την επαναστατική κατάκτηση της Αυγής για τα 24 εκατομμύρια δραχμές στα τέλη της δεκαετίας του 70 που πήρε για να στηρίξει την εφημερία της. Βέβαιως στο Γουγκουέ δεν είχαμε τέτοιο πρόβλημα, παίρναμε ρούβλια εμείς. Αλλά δεν έχει σημασία. Οι άλλοι παίρναν δολάρια διαμέσου της Εθνικής Τράπεζας, κρατικής παρακαλώ, και όταν είχε αποκαλυφθεί το σκάνδαλο, είχε βγει ο κύριος Κύρκος, μας είχε πει: αυτό είναι επαναστατική κατάκτηση. Τέτοιες μόνο επαναστατικές κατακτήσεις έχει να επιδείξει αυτή η αριστερά, δηλαδή πώς να τα τσεπώνουμε από την άρουσα τάξη. Διότι ακούμε και φοβερά πράγματα. Ο κύριος Παπάς. Έλα παπά στον τόπο σου που λέμε. Λοιπόν, μας είπε το εξής καταπληκτικό, ότι η συμφωνία αυτή του κυρίου Σαμαρά, όχι, του κυρίου Τσίπρα θες να πεις, του κυρίου Βενιζέλου, της Φόφης, του κυρίου Άδωνη και του Τσίπρα, όλων αυτών μαζί. Λοιπόν, μοιάζει με τη συνθήκη του Μπρεστ-Λιτόφσκ. Ναι, και όσοι εσείς μείνατε άναυδοι και μένετε έτσι με το χαρικλινικό ποπομόρφωση, ο πιπ. Λοιπόν, δεν καταλαβαίνετε τίποτα. Το Μπρεστ-Λιτόφσκ αναφέρεται στη συνθήκη που υπογράψαν οι Μπολσεβίκοι το 1918 με τους Γερμανούς, με την επιτιθέμενη γερμανική αυτοκρατορία εναντίον τους, και χώρισαν την Ουκρανία περίπου στη μέση. Παραχώρησαν δηλαδή, εκχώρησαν ή μάλλον αποδέχτηκαν την κατάληψη της Ουκρανίας και των Βαλτικών χωρών από τους Γερμανούς, προκειμένου να σωθεί η Σοβιετική εξουσία. Καταλάβατε. Έχουμε Σοβιετική Ένωση. Τα Σοβιέτ είναι που λειτουργούν τώρα. Προσέξτε. Έχουμε Σοβιετική εξουσία τώρα και ο παπάς, ο φίλος του παπά, υπέγραψε Μπρεστ-Λιτόφσκ για να σωθεί η Σοβιετική εξουσία. Μιλάμε. Έλα παπά στον τόπο σου, δηλαδή δεν μπορεί να το δηλαδή, τι να πεις. Ενώ ένας άλλος μεγάλος, φοβερός και τρομερός, πώς το λένε, Τσιπριέος, γιατί θα είναι η ειδική κατηγορία του ανθρώπινου είδους μετά από αυτό που έγινε. Οι Τσιπρικοί υπήρχαν οι Χόμου Πασόκους, τώρα είναι ο Χόμο Σύριζους. Λοιπόν, ένας από αυτούς μας εξηγούσε το κόκκινο, η μεγάλη ξεφτύλα, και έχει βάλει έναν γύφτο, συγγνώμη για αυτό, να σφυράει την κομμουνιστική διεθνή. Έχετε ακούσει το τραγουδάκι του κόκκινου. Γενικά παίζει με τη διεθνή, ναι, παίζει με διάφορα εκδόσεις. Όπως και ο Σούλτς, ο Σούλτς. Που μας είπε σήμερα ότι βεβαίως χρειαζόμαστε μια ευρωπαϊκή κυβέρνηση τώρα. Δεν είναι. Εντάξει, παιδιά, έχει παρατραβήξει το ζήτημα. Οφείλουμε να το πούμε. Έχει παρατραβήξει.
Τώρα να έχεις μια ευρωπαϊκή αποικιοκρατία, ένα ευρωπαϊκό Ράιχ και να πληρώνεις 28 διαφορετικές κυβερνήσεις. Ξέρετε τι κόστος είναι αυτό δημοσιονομικό? Το έχετε βάλει? Βάλτε μόνο τους χαραμοφάιδες του Τσίπρα να δείτε. Τους χαραμοφάιδες του, του Μεϊμαράκη. Σαμαρο Βενιζελο Φόφι. Άσε που το Θοδωράκη. Ο Θοδωράκη είναι μεγάλος χαραμοφάιδες. 24 χιλιάρικα μας κόστησε σε εμάς φορολογούμενος όταν τον είχαν, όταν τον είχαν ως δημοσιοκάθρεο στην κρατική τηλεόραση. 24 το μήνα έπαιρνε. Ξέρετε, δούλευε πάρα πολύ το παιδί. Μόνο να σκεφτεί κανείς ότι στη δουλειά ήταν υποχρεωμένος να έχει σακίδιο στον νόμο. Σκεφτείτε μόνο το βάρος. Να μην πάρει και αυτός κάτι της για τον κόπο του. Λοιπόν, και έτσι βγήκε ο Σούλτς, παρεμπιπτόντος το κόμμα του, συνεχίζει να έχει τον ύμνο της Κομμουνιστικής Διεθνούς ως ύμνο δικού του, το δικό του, το S5 δηλαδή. Λοιπόν, όπως ακριβώς και οι δικοί μας σοσιαλιστέ του ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζουν να σφυρίζουν και ένα αντάρτικο δίπλα στην πισίνα με κιθαρούλα, με τα λεφτά που πήραν από τα ευρωπαϊκά προγράμματα και τη βιλίτσα που κατορθώσαν να φτιάξουν. Λοιπόν, όλοι αυτοί λοιπόν μας είπε ότι αυτό που έκανε ο κύριος Τσίπρας είναι, δείχνει στόφα μεγάλου ηγέτη. Διότι ο μεγάλος ηγέτης ενίοτε πρέπει να στρέφεται και ενάντια στις μάζες. Ναι ρε φίλε, αλλά ξεχνάς με μικρές διαφορές. Υπάρχουν μεγάλοι ηγέτες που στράφηκαν ενάντια στις μάζες για να τις ποδοπατήσουν, για να τις ισοπεδώσουν και να τους δολοφονήσουν, και αυτούς τους ονομάσαμε τυράννους, δικτάτορες, μαζικούς δολοφόνους. Και μεγάλοι ηγέτες που στράφηκαν ενάντια στις μάζες γιατί οι μάζες δεν είχαν συνειδητοποιήσει ακόμη ποιο είναι το συμφέρον τους, το δικό τους συμφέρον. Αυτό το περιγράφει κάπως πολύ ωραία ο Ήψεν στον εχθρό του λαού, μόνο που αυτός ο εχθρός του λαού ήταν η πιο ωραία απεικόνιση και το μεγαλείο του ίδιου του λαού. Είναι αυτό που έλεγε ο Μάρξ με τη σειρά του: πάντα αγνοούσα τις στιγμιαίες πεπιθήσεις του προλεταριάτου. Ξέρω πάντα τι είναι υποχρεωμένο να κάνει κάτω από τις συγκεκριμένες συνθήκες μέσα στις οποίες βρίσκεται. Και τι ήταν ακριβώς υποχρεωμένο να κάνει η εργατική τάξη ή ο εργαζόμενος κόσμος στη χώρα μας, που ο μέγας αυτός ηγέτης, ο μέγας αυτός γρόνθος, μιλάμε, όχι απλά γρόνθος ηγέτη, αγνόησε. Οι μάζες είχαν ακριβώς την ηλίθια, ποταπή αντίληψη ότι πρέπει να έχουν συντάξεις. Πρέπει να έχουν και μισθούς. Και όχι μόνο πρέπει να τους έχουν ως εξασφαλισμένα δικαιώματα, αλλά θα πρέπει η απόδοσή τους να εξασφαλίζεται και να την εγγυάται το κράτος σύμφωνα με τις βασικές ανάγκες τους. Και όχι με βασικές ανάγκες των τραπεζιτών ή της Μέρκελ. Αλλά εδώ μιλάμε για μεγάλο ηγέτη. Πήγε στη Μέρκελ, τάκλασε και τα βάλε με το λαό του. Μιλάμε για μεγάλο ηγέτη. Γροθάρι ηγέτη. Λοιπόν, το τι έχουμε ακούσει αυτές τις μέρες και το τι έχουμε να ακούσουμε από εκεί πέρα είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Όλος ο βόθρος που έκρυβε αυτή η αριστερά στα κατάβαθά της έχει βγει στην επιφάνεια και αρχίζει και γεμίζει και σαρώνει ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Είναι εντυπωσιακό αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Όλος αυτός ο βόθρος, η βρωμιά, η δυσοδεία αυτής της καθεστωτικής αριστεράς, που βεβαίως νέμεται ή μάλλον είχε πάρει την ομή, να το πούμε έτσι, της παλιάς διοκόμενης αριστεράς, η οποία και αυτή βεβαίως δεν ευτύχησε να δει πραγματικά την αυτοανέρεσή της, ώστε να μπορεί να παίξει ρόλο συσπηρωτή ή καταλήτη συσπήρωσης των πολυπλατιών μαζών του ελληνικού λαού, και έτσι βλέπει σήμερα να πέφτει, να χάνεται ιστορικά και να εξαφανίζεται στα τσακίδια, ειλικρινά, από αυτή τη σημερινή αριστερά, που στην πλειοψηφία της εκφράζεται από τον κύριο Τσίπρα και το περιθώριό της εκφράζεται από τον κύριο Κουτσούμπα. Στα τσακίδια και οι δυο σας. Και όσο πιο γρήγορα γλιτώσουμε από εσάς και την αριστερά σας, τόσο πιο γρήγορα θα ανακάμψει αυτή η χώρα. Πολιτικά, πνευματικά,
ηθικά, γιατί δεν έχετε τίποτα από όλα αυτά, τσίπα ηθικής. Αυτό που το απλός κόσμος λέει, ρε παιδιά, δεν είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά πράγματα. Είναι θέμα στοιχειώδους ηθικής. Εντάξει, αυτό που συζητάμε καθημερινά κάτω στις πλατείες παντού με όλο τον κόσμο. Αυτό το στοιχειώδους ηθικής. Ρε γαμώτο, μερικές φορές αναρωτιέμαι, αυτός ο άνθρωπος πριν γίνει επαγγελματίας πολιτευτής, αυτός που έχουμε τον Τσίπρα, πριν γίνει, ήταν ένα παιδί που ανατράφηκε σε μια οικογένεια που κατά τεκμήριο δεν ήταν οικογένεια μεγάλου τζάκιου, μεγάλος αδονιών. Συγγνώμη κύριε και κυρία μου και κύριέ μου, τι παιδί αναθρέψατε? Γιατί εγώ θα το είχα πνίξει. Εάν παιδί μου ήταν ο Τσίπρας, θα τον είχα κάνει δώσει. Δεν υπάρχει περίπτωση να γλίτωνα τα χέρια μου. Γιατί το να γίνει εγκληματίας κάποιος, δηλαδή του κοινού ποινικού δικαίου, μπορείς να βρεις 40.000 δικαιολογίες. Οι κοινωνικές συνθήκες, το κοινωνικό περιβάλλον, κατά από ποιους όρους συμβαίνουν κάτι. Το να γίνεσαι μαζικός δολοφόνος ενός ολόκληρου λαού, δεν υπάρχει δικαιολογία. Δεν υπάρχει δικαιολογία. Γι' αυτό και ιστορικά, ακόμη και η ίδια η αριστερά, είχε δικαιολογήσει τη θανατική ποινή μόνο για μια περίπτωση. Για τους πολιτευτές και τους πολιτικούς, οι οποίοι προδίδουν πατρίδα και λαό, οδηγούν δηλαδή το λαό μαζικά στα κάταργα ή στην εξόντωση. Γι' αυτό και όταν έγινε το στιγμιαίο, όταν με τους προτέτειους της Χούντας άλλαξε, παρενέβη ο Καραμαλής και με τη βοήθεια του δοσιλογικού Αρίου Πάγου της εποχής, που ήταν ο ίδιος, ήταν με την Χούντα, λιβάνιζε τους Χουντέους, λοιπόν, άλλαξε το όλο το ζήτημα της εσχάτης και το έκανε στιγμιαίο, ταυτόχρονα άλλαξε την καταδίκη εις θάνατον και την έκανε ισόβια δεσμά. Τότε το σύνολο της αριστεράς, και των πιο φωτισμένων διανοούμενων της εποχής εκείνης, ανεξάρτητος αριστεράς, τάχτηκε υπέρ της θανατικής ποινής. Ήταν η μοναδική εξαίρεση που εγώ θυμάμαι ή έχω διαβάσει, που η διοκόμενη αριστερά, που δεν έχει καμία σχέση με την αριστερά του Τσίπρα, του Κουτσούμπα σήμερα, και προοδευτικοί διανοούμενοι είχαν προσυπογράψει ή έχουν προσυπογράψει θανατική ποινή. Και ο λόγος ήταν απλός. Δεν μπορείς να οδηγείς ένα ολόκληρο λαό στα δεσμά, στα κάτεργα και στην εξόντωσή του, και εθνική και φυσική εξόντωση, και να σου χαρίζεται η ζωή. Και τούτη δω που νέμονται σύμβολα, ιστορία, παραδόσεις άλλων που δώσαν και τη ζωή τους για αυτά τα πράγματα, τι λένε? Πώς θα μπορεί μια οικογένεια να ανέχεται να έχει παιδί της τον Τσίπρα? Και ακούω και κάτι ηλίθιους. Δηλαδή, πόσο χαμηλό επίπεδο έχει η ελληνική κοινωνία? Ειλικρινά, ποτέ βεβαίως δεν εκπλησόμουν από τη βλακεία. Είναι κατανίκητη, αυτό είναι σίγουρο. Αλλά ποτέ δεν είχα αντιληφθεί το μέγεθος της εφαρμογής της βλακείας από το Λεμπέση, το βιβλίο το εξαιρετικό του Λεμπέση, που είναι ο ρόλος των βλακών εν το δημοσιοβίο, όταν ακούω να θαυμάζουν το επίπεδο του κυρίου Τσίπρα. Ενός αγράμματου, κυριολεκτικά αμόρφωτου, τεμπελόσκυλου, άεργου, με κομματική αντιμισθία από 17 χρονών. Δεν έχει διαβάσει ούτε Κοσμοπόλιταν, ρε διάολε, ούτε κλασικά εικονογραφημένα, να μάθει ποιος ήταν ο Ντίκενς, ο άχρηστος, και να λένε μεγάλος και βεβαίως. Ρε παιδιά, στην ιστορία υπήρχαν μεγάλοι άνδρες, μάλλον πολύ μορφωμένοι άνθρωποι, οι οποίοι έπαιξαν πολύ σκοτεινό ρόλο. Πολύ σκοτεινό ρόλο, έτσι. Λοιπόν, που δεν μπορείς να αρνηθείς τη μόρφωσή τους. Για παράδειγμα, ένας από τις
πιο σκοτεινές φυσιογνωμίες διανοουμένων πνευματικών ανθρώπων, που υποστήριξε ότι πιο σκοταδιστικό υπήρχε εκείνη την εποχή, ήταν Ντεμέστρα. Ένας ιερόμενος, ο οποίος ήταν από τους πιο μαχητικούς υπέρμαχους της απόλυτης μονομαρχίας της Ελέου Θεού. Κανένας όμως δεν μπορεί να τον κατηγορήσει ότι ήταν χαμηλού επίπεδου. Έτσι. Ούτε ο Έντμοντ Μπερκ, ο οποίος ήταν υπέρμαχος, ή μάλλον ένας από τους πιο θανάσιμους εχθρούς της Γαλλικής Επανάστασης, Μεγάλης Γαλλικής Επανάστασης, και βεβαίως έβγαζε το ψωμί του με το ποιος θα τον πλήρωνε για να γράψει λίβελο εναντίον του άλλου. Έτσι, ερχόμουν εγώ, του έλεγα πάρτα αυτά, ένας λίβελος εναντίον του τάδε. Αυτή ήταν το επάγγελμά του και πλούτησε από αυτό, όντως οφείλω να το ομολογήσω. Κανένας δεν μπορούσε να πει ότι δεν είχε ταλέντο. Ακόμη και σήμερα εντυπωσιάζεσαι, έστω και αν διαφωνείς 100%, όχι 100%, 600% από την γραφή του. Ή ο Παναγιώτης ο Κανελόπουλος. Ο Παναγιώτης ο Κανελόπουλος ήταν ο υπουργός του Βαν Φλιτ, όταν είπε το Βαν Φλιτ, ιδού ο στρατός σας, ιδού η χώρα σας. Είναι αυτός που είπε στη Μακρόνησο, οικοδομούνται νέες ακροπόλεις. Παρθενώνες, ναι. Ο ίδιος όμως είναι τρομακτική παιδεία. Τρομακτική παιδεία. Και μόνο να έχει διαβάσει κανείς την ιστορία του ευρωπαϊκού πολιτισμού που έγραψε στο Μεσοπόλεμο, πολύτομη και με τις δυσκολίες βιβλιογραφίας και δουλειάς που μπορούσε να έχει κάποιος στο Μεσοπόλεμο, καταλαβαίνει κανείς γιατί πνεύμα πρόκειται. Να το δεχτώ, ρε παιδιά. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι πράγματι ήταν, αν και υπερασπίστηκαν. Βέβαια, ο Παναγιώτης Κανελόπουλος στα τελευταία χρόνια της ζωής του, ειδικά στη μεταπολίτευση, προσπάθησε να διώξει από πάνω του αυτή τη μαυρίλα, αυτή τη στάχτη, τη μαυριδερή που το άφηνε πάνω του εμφύλιος, που άφησε πάνω του εμφύλιος, και όλη η συμμετοχή του σε αυτά τα άθλια καταστώτα και τις άθλιες συνωμοσίες εναντίον του ελληνικού λαού. Αλλά δεν μπορεί να μην το αναγνωρίσεις αυτό το πράγμα, έτσι. Λοιπόν, έστω και αν το θεωρείς ορκισμένο εχθρό, τι να αναγνωρίσει τον Τσίπρα? Τι πέστε μου, ρε παιδιά? Μόνο αμόρφωτος θεωρεί μορφωμένο τον Τσίπρα. Μόνο αγράμματος μπορεί να τον θεωρεί γραμματιζούμενο. Θυμάμαι τον κύριο Αρβανή, το δημοσιογράφο, να λέει παίρνει εκδίκηση το δημόσιο σχολείο όταν εκλέχτηκε ο Τσίπρας. Να η εκδίκηση του δημόσιου σχολείου. Η ντροπή του δημόσιου σχολείου. Αυτός που θα κλείσει τα δημόσια σχολεία στην Ελλάδα. Καταπέτυσε τη Μέρκελ. Και τα μισά θα τα πουλήσει για να πιάσουμε τα 50 δισεκατομμύρια του νέου οργανισμού. Αυτός είναι. Δεν τρεπόμαστε, λέω εγώ. Δεν τρεπόμαστε. Ο άνθρωπος δεν έχει διαβάσει απολύτως τίποτα. Τίποτα. Αυτά που στη δική μου ηλικία, τουλάχιστον και στην μέσω επόμενη γενιά, ήταν τα στοιχειώδη αναγνώσματα, δεν τα έχει ακούσει. Δεν ξέρει ο άνθρωπος. Φλιπεράκια έπαιζε μια ζωή. Και τον πληρώνανε για να το κάνει αυτό. Που ποια οικογένεια έχει βγει αυτός? Τι ζωή ανατροφή πήρε? Και δείτε τον, έχει φτιάξει πρόσωπο. Ο άνθρωπος ζοριζόταν όλους τους προηγούμενους μήνες και έβγαζε έρπη και αυτό, και το βλέπαμε κάτοχρο και όλα αυτά τα πράγματα. Δεν έδειχνε το πραγματικό του εαυτό, ενώ σήμερα δείτε τον, μια χαρά είναι το παιδί. Δείχνει τους κοινόδοντες και αισθάνεται ευχαριστημένος, ενώ πριν έπρεπε να τους κρύβει, και τους κρύβει καλά, όπως όλοι οι βρικόλακες σε αυτή τη γη. Και τώρα είναι μια χαρά, μια χαρά, τους βλέπετε. Ετοιμάζεται και για διακοπές. Μια χαρά θα πάει. Δεν ξέρω με ποιο γιο θα φύγει αυτή τη φορά. Δεν ξέρω ποιος προσφέρεται. Πάντως σίγουρα προσφέρεται πάρα πολύ. Είναι πραγματικά να ντρέπεσαι κανονικά για έναν τέτοιον άνθρωπο. Και αυτός ο άνθρωπος δικαιολογημένα υπογράφει κάτι το οποίο δεν το γνωρίζει. Δεν έχει καμία σχέση με αυτόν τον τόπο, με αυτή την Ελλάδα. Δεν έχει να τιμήσει τίποτα σε αυτόν τον τόπο, ούτε νεκρούς, ούτε ανθρώπους που αγωνίστηκαν ή που παρέδωσαν ακόμη και τη ζωή τους, κατέθεσαν τη ζωή τους για αυτόν τον τόπο. Δεν έχει τίποτα να τιμήσει. Είναι άπατρης. Και ξέρετε, από τους ομηρικούς χρόνους, η χειρότερη
τιμωρία που επιφύλασαν οι θεοί στους βλάσφημους ήταν να τους στορίσουν το νόστιμον Ήμαρ, το δικαίωμα δηλαδή στην πατρίδα, στην επιστροφή. Αυτόν τον άνθρωπο έχουμε ως πρωθυπουργό, γι' αυτό και τόσο εύκολα υπέγραψε την παράδοση της χώρας, που κανένας ακόμη και δικτάτορας παλιά δεν θα μπορούσε να την είχε υπογράψει, βεβαίως με εξαίρεση όλο αυτό το συρφετός με ημαράκιδων σαμαροβενιζέλων και λοιπόν φόκια, μην ξεχνάμε και τη Φόφη, είναι και η Φόφη. Λοιπόν, και όλο αυτό το, η συμμορία από τους κανάγες που σήμερα έχουν αρπάξει τη Βουλή και μου έχουν φορτωθεί στην πλάτη μας. Πάμε όμως στον πρώτο είναι φίλο. Ο Σταυρόπουλος από το, για τα παιδιά με το, από το αυτιστικού φάσματος. Σε ακούμε, συναγωνιστή. Καλησπέρα. Καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα κύριε Καζάκη. Καλησπέρα, σε ακούμε. Ναι, ναι, και εγώ σας ακούω καλά. Δεν ξέρω, εγώ ακούγομαι. Μια χαρά. Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν θα ήθελα αυτή τη συζήτηση να την επαναλάβουμε με την έννοια ότι ακόμα δεν είμαστε προετοιμασμένοι, γιατί η ομοσπονδία μας είναι σε έναν αβρασμό με αυτά που γίνανε και δεν έχουμε προλάβει να ετοιμάσουμε το δελτίο τύπου. Θα ήθελα όμως σε πρώτη φάση να πούμε ορισμένα πράγματα. Εγώ καταρχήν για τους ακροατές σας που δεν ξέρουν, λέγομαι Γιάννης Σταυρόπουλος και είμαι ο πρόεδρος της Εθνικής Ομοσπονδίας για τα δικαιώματα του αυτιστικού φάσματος, τα δικαιώματα των παιδιών με αυτισμό δηλαδή. Στη χθεσινή συνεδρίαση της Ειδικής Επιτροπής της Βουλής, που είναι η Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και έχει μια επιτροπή που ασχολείται με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, είχα κληθεί να κάνω μια τοποθέτηση για ζητήματα που σχετίζονται με την ειδική αγωγή, με την εκπαίδευση δηλαδή των παιδιών με αυτισμό. Η δουλειά της Επιτροπής αυτής της Βουλής είναι να ακούει τη φωνή της κοινωνίας, να ακούει τους κοινωνικούς φορείς. Εδώ πρέπει να σας σημειώσω ότι εμείς είμαστε ένας φορέας εντελώς ανεξάρτητος που έγινε πραγματικά από γονείς και όχι από κομματικά στελέχη. Και αυτός είναι ένας λόγος που δεν είναι συμπαθής στην εκάστοτε κυβέρνηση. Στη χθεσινή συνεδρίαση λοιπόν είπαμε πάρα πολλές αλήθειες, οι οποίες όμως φύγουν την κυβερνητική πολιτική και τις νέες αποφάσεις που πήραν και σχετίζονται με το τρίτο μνημόνιο. Και το αποτέλεσμα ήταν ότι είχαμε μία αντιμετώπιση από την πρόεδρο της Βουλής. Η πρόεδρος της Βουλής είναι η κυρία Σταμπουλή και είναι ένας από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που ψήφισαν ναι στα νέα μέτρα. Και ίσως αυτό να μην είναι συμπτωματικό. Και στη διάρκεια λοιπόν της συζήτησης και στη διάρκεια της ομιλίας μου έγιναν ορισμένα επεισόδια από ανθρώπους που στηρίζουν πάντοτε την εκάστοτε κυβέρνηση και ζητάνε περικοπές δικαιωμάτων, ενώ παρουσιάζονται ως εκπρόσωποι των δικαιωμάτων, και τα επεισόδια αυτά με τον τρόπο της έμεσα τα υποστήριξε μεροληπτικά η πρόεδρος της Επιτροπής κατά την άποψή μου και μάλιστα συντάχθηκε με αυτά με τελικό αποτέλεσμα να μου αφαιρέσει το λόγο και να μην προλάβουμε να εκθέσουμε όλα μας τα αιτήματα. Πρέπει να τονίσω ότι ήμουν ο μόνος εκπρόσωπος από τον οποίο αφαιρέθηκε ο λόγος, ενώ όλοι σχεδόν οι εκπρόσωποι ξεπέρασαν τον χρόνο της ομιλίας τους, σε όλους δόθηκε η δυνατότητα να ολοκληρώσουν αυτά που έλεγαν, αλλά αυτά που έλεγα εγώ δεν συμφέραν την κυβέρνηση και προφανώς την πολιτική τοποθέτηση της κυρίας Σταμπουλή, με αποτέλεσμα να μας αφαιρέσει το λόγο και έτσι να μην υποθούν τα υπόλοιπα. Βεβαίως πρέπει να σας πω ότι η επιτροπή αυτά είναι θεσμικά η επιτροπή όπου μεταφέρεται στη Βουλή η φωνή της κοινωνίας και των φορέων. Με τον τρόπο αυτό όμως, ότι σε μερικούς δόθηκε ο χρόνος και σε άλλους όχι, πρέπει να σημειώσω ότι υπήρξαν και ένας-δύο εκπρόσωποι οι οποίοι μίλησαν περισσότερο από μένα και δεν τους κόπηκε ο λόγος. Με τον τρόπο αυτό η επιτροπή αυτή μετατρέπεται από φωνή της κοινωνίας, από φωνή της Βουλής, σε φωνή σε προσωπικό μαγαζί του εκάστοτε Προέδρου και του κόμματός του. Αυτό είναι χοντρικά αυτό που έγινε. Ήθελα λοιπόν να μου πείτε εσείς με ποια σειρά θέλετε να πούμε τα γεγονότα. Θέλετε να σας κάνω μια γενική τοποθέτηση για το τι είπαμε εμείς στην τοποθέτησή μας σαν ομοσπονδία και έθιξε την κυρία Σταμπουλή, το κόμμα και την κυβέρνηση. Να σας πω για τα επεισόδια, να σας πω αυτά που δεν μας άφησαν να πούμε. Να μιλήσω για την ουσία. Για την ουσία.
Γιάννη, συνοπτικά, αν μας δώσεις την εικόνα και να καταλήξουμε και στο διατάφτα, δηλαδή πού βρισκόμαστε τώρα. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Στη διάρκεια λοιπόν της ομιλίας, εγώ στάθηκα στα εξής σημεία. Πρώτον, ότι εσείς έχετε πάρει τα κείμενά μας, όπως και όλοι οι φορείς, γιατί εμείς τα στέλνουμε και, και στα βουλευτικά και τα αξιοκοινοβουλευτικά κόμματα. Όπως ξέρετε, είναι 170 σελίδες και είναι τα απολύτως αναγκαία πράγματα, τα πολύ καυτά προβλήματα, τα οποία βέβαια δεν μπορεί κανείς να τα αναλύσει σε ένα 7 λεπτό. Είπα λοιπόν ότι η κοινωνική εκπροσώπηση δεν μπορεί να δουλεύει έτσι, όταν σε εμάς δίνεται ένα 7 λεπτό το χρόνο και κάποιοι άλλοι φορείς που είναι πάντα φιλοκυβερνητικοί καλούνται άπειρες φορές και έχουν άπειρο χρόνο. Κατά συνέπεια λοιπόν ζήτησα να υπάρξει μια κατανόηση στο θέμα του χρόνου. Το δεύτερο θέμα που έθιξα ήταν το εξής, ότι υπάρχουν μια σειρά δικαιώματα όπως τα εξειδικευμένα σχολεία αυτισμού, στα οποία δεν υπάρχει ούτε ένα στην Ελλάδα. Υπάρχει το θέμα της παράλληλης στήριξης, η οποία έχει υποβαθμιστεί και έχει γίνει επιζήμια ακριβώς επειδή ο σκοπός είναι να διωχτούν τα παιδιά από τα σχολεία. Γιατί? Για να κάνει το κράτος οικονομία σε παράλληλες στηρίξεις, οικονομία στην εκπαίδευση και να χρηματοδοτηθεί το δήθεν δημόσιο χρέος. Και ότι επίσης αυτά εκτός από το δημόσιο χρέος και τους τραπεζίτες, η εξόντωση των παιδιών αυτών ωφελεί και την κρατική διαφθορά, που μπορεί με τους νόμους που υπάρχουν σήμερα και τις εγκυκλίους να εμπορεύεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και να ασκεί εκβιασμούς στους γονείς και κατά συνέπεια ο υπάλληλος, ο εξαθλειωμένος υπάλληλος από τα μνημόνια που έχει ένα πολύ χαμηλό μισθό να μπορεί να το συμπληρώνει με αυτόν τον τρόπο και η κοινωνία να τρώγεται μεταξύ της. Σε 5 λοιπόν βασικά ζητήματα έθεσε αυτό το θέμα και είπα ότι για τα ζητήματα αυτά, τα οποία εξυπηρετούν, ξαναλέω, τις περικοπές ανθρωπίνων δικαιωμάτων προς όφελος των τραπεζιτών και των μνημονίων, ένα. Και δεύτερον, τη διαφθορά. Είχε έρθει ο κύριος Κουράκης στη συγκέντρωση που κάναμε, είχατε στείλει και εσείς εκπρόσωπό σας, θυμάμαι, τον κύριο Γεωργή, και είχε δεσμευτεί ότι πράγματι όλα αυτά θα τα καταργήσει και θα νομοθετήσει τα αιτήματά μας. Ανταυτού, ο κύριος Κουράκης, και αυτό ίσως να το έχετε πληροφορηθεί, γιατί εμείς το είχαμε διαδώσει, έβγαλε μία εγκύκλιο, η οποία εγκύκλιος περιλαμβάνει μέσα όλα αυτά τα κριτέα και όλα αυτά που υποτίθεται ο κύριος Κουράκης θα καταργούσε την πρώτη μέρα που θα γινόταν κυβέρνηση. Και μάλιστα είναι και λίγο χειρότερα. Η τοποθέτησή μου λοιπόν είχε αυτά τα σημεία και στα σημεία αυτά, όπως καταλαβαίνετε, προφανώς η κυρία Σταμπουλή έμοιασε δυσάρεστα. Μετά από αυτά λοιπόν πέρασα στο θέμα των διακρίσεων. Το οποίο αυτό, αν θέλετε και υπάρχει ο χρόνος, να σας το αναλύσω με δύο λόγια. Μπορώ? Βεβαίως, ναι, ναι. Ακούστε λοιπόν τι συμβαίνει. Όπως περίπου ξέρετε ότι λειτουργεί η ΓΕΣΕΑ και η ΑΔΕΔΗ, αλλά κατά την άποψή μου λίγο χειρότερα, λειτουργεί η ΠΟΣΓΑΜΕΑ και η ΕΣΑΜΕΑ στην Ελλάδα. Για μένα βέβαια είναι θεσμικά σεβαστός ο ρόλος τους, κάθε φορά δίκαιο να υπάρχει, έστω και να εξυπηρετεί κυβερνητικά συμφέροντα υπό την επωνυμία μη κυβερνητική οργάνωση, αλλά πάση περιπτώσει έχουν το δικαίωμα να πούν την άποψή τους και βεβαίως να βοηθηθούν στο να πούνε την άποψή τους. Αυτό λοιπόν που συμβαίνει στην Ελλάδα με βάση τις οδηγίες και τις απαιτήσεις του ΟΗΕ και των διεθνών συμβάσεων που είναι κατακτήσεις της δημοκρατικής ανθρωπότητας, δεν είναι κάτι που κάποιος τα χάρισε, είναι το εξής. Ότι η ΠΟΣΓΑΜΕΑ και η ΕΣΑΜΕΑ καλείται και να μιλήσει σε αυτές τις επιτροπές στη Βουλή αλλά και στις επίσημες συνεδριάσεις της Βουλής από τις οποίες εμείς αποκλειόμαστε. Όμως σε αυτές τις επιτροπές καλείται δεκαπλάσιες φορές από εμάς και έχει το δεκαπλάσιο χρόνο να μιλήσει. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι η κοινωνική εκπροσώπηση, σαν θεσμός της δημοκρατίας, δεν υλοποιείται, αλλά γίνεται μεροληπτική. Δηλαδή πλαστογραφείται. Το δεύτερο θέμα, πολύ σημαντικό, είναι το εξής. Ότι στους φορείς αυτούς, και πολύ σωστά, και είναι απαίτηση του ΟΗΕ αυτό, δίνονται διευκολύνσεις για να μπορούν να εκπροσωπήσουν τους ανθρώπους που εκπροσωπούν και τις απόψεις τους. Εκλεγμένοι άνθρωποι είναι από όποιον και αν έχουν εκλεγεί. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει? Ότι στην ΕΣΑΜΕΑ και την ΠΟΣΓΑΜΕΑ δίνονται σε 15 μέλη της διοίκησής τους 360 μέρες όλο το χρόνο έχουν άδεια με πλήρες αποδοχές. Σε άλλα επίσης 4 μέλη τους δίνονται 180 μέρες το χρόνο. Σε άλλα 20 περίπου, 18 αν θυμάμαι για την ακρίβεια, μέλη της διοίκησής τους δίνονται 120 μέρες. Και κλιμακώνονται και συνολικά παίρνουν κάπου 6.500 μέρες άδεια το χρόνο οι εκπρόσωποι της διοίκησης της ΕΣΑΜΕΑ και των ομοσπονδιών της. Στον αντίποδα εμείς δεν παίρνουμε απολύτως τίποτα.
Και πρέπει να σας πω ότι για να κάνουμε τις ενέργειες που ξέρετε πόσο πολλές είναι και στην έδρα, την έδρα του ΟΗΕ έχουμε επισκεφθεί πολλές φορές και νομοθετικές προτάσεις έχουμε συντάξει κλπ. Για όλα αυτά δεν παίρνουμε απολύτως τίποτα. Και χαλάμε την κανονική μας άδεια, τις ώρες της οικογενειακής μας ζωής και χαλάμε ακόμα και αυτή την ειδική άδεια που προβλέπει η ελληνική και η ελληνική νομοθεσία και προβλέπεται διεθνώς, που είναι η ειδική άδεια που παίρνουμε για τις ανάγκες αναπηρίας του παιδιού μας. Σωστά. Mm-hmm. Είπαμε λοιπόν ότι αυτές οι διακρίσεις και αυτοί οι αποκλεισμοί πρέπει να σταματήσουν και ότι πρέπει, αφού έργο αυτής της Επιτροπής είναι η κοινωνική εκπροσώπηση, η ίση κοινωνική εκπροσώπηση και η ισοτιμία στην κοινωνική εκπροσώπηση και όταν να φτάνει η φωνή της κοινωνίας στη Βουλή και στους βουλευτές, ότι θα πρέπει να μεριμνήσει, να καλούμαστε και εμείς το ίδιο συχνά και δεύτερον να δοθούν και σε εμάς αυτές οι διευκολύνσεις, χώρια τις χρηματοδοτήσεις, τα τεράστια ποσά που παίρνουν οι φορείς αυτοί και εμείς δεν παίρνουμε απολύτως τίποτα. Όλα τα καλύπτουμε από το μισθό μας και από τις συνδρομές των οικογενειών. Έκανα λοιπόν αυτή την απλή παρατήρηση. Εκεί λοιπόν, σε αυτή την απλή παρατήρηση, δέχτηκα την επίθεση από ανθρώπους που κατάλαβα ήταν της ΕΣΑΜΕ και της ΠΟΣΓΑΜΕ, οι οποίες σηκωθήκαν και άρχισαν να με εγκαλούν, να μιλάνε αρκετά ευριστικά εναντίον μου κτλ. Και η πρόεδρος της Βουλής με ρολύπτησε και δεν τους σταμάτησε καθόλου. Τους επέτρεψε και σαν να μην έφταναν αυτά, συμμετείχε και αυτή στα ίδια πράγματα, λέγοντας ότι μα κύριε Σταυρόπουλε, εσείς φταίτε που απευθύνετε χαρακτηρισμούς και που δεν μένετε μέσα στο θέμα κλπ. Κλπ. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι το εξής. Το τρίτο θέμα στην εκπροσώπηση που προκύπτει είναι ότι πέραν όλων αυτών που σας είπα, υπάρχει εξής μεγάλη και ουσιαστική διαφορά. Ότι οι φορείς αυτοί επανειλημμένα έχουν πάει στη Βουλή και αντί να ζητήσουν τα δικά τους δικαιώματα κλπ. Κλπ. Που είναι σεβαστά και που μας έχουν στήριξει, έχουν ζητήσει την παραβίαση των δικών μας δικαιωμάτων. Έχουν ζητήσει δηλαδή από το ελληνικό κράτος και τις ελληνικές κυβερνήσεις, δίνοντας χείρα βοήθεια στις περικοπές και στην εκάστοτε κυβέρνηση, με τον τρόπο τους να κόβουν τα δικά μας δικαιώματα. Συγκεκριμένα το 2009, αν το θυμάμαι καλά, 25 σύλλογοι είχαμε βγάλει ανακοίνωση. Είχαν ζητήσει να καταργηθεί η παράλληλη στήριξη ως περιττή πολυτέλεια. Μετά, όταν εμείς κάναμε την πρώτη μεγάλη κίνηση που συσπηρώναμε συλλόγους και γονείς να προσφύγουμε στο Διεθνές Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και είπαμε ότι οι νέοι νόμοι που βγήκαν το 2010 έγινε αυτό, οι νόμοι Διαμαντοπούλου, οι οποίοι. Με ακούτε? Ναι, ναι, ακούω. Ακούμε. Οι νόμοι της κυρίας Διαμαντοπούλου και της κυρίας Χριστοφιλοπούλου, οι οποίοι ήταν κυριολεκτικά μία λεμιτόμος για τα παιδιά με αναπηρίες με αυτισμό, ήταν τότε που κλέψαν τα λεφτά των παιδιών και τα κάναν προεκλογική εκστρατεία, που μειώσαν την παράλληλη στήριξη και την κάναν μερική, δηλαδή που από τρόπο βοήθειας τον κάναν τρόπο βασανισμού των παιδιών για να τα αναγκάσουν να εγκαταλείψουν την εκπαίδευση κλπ. Κλπ. Βγάλαμε λοιπόν κάποιες καταγγελίες για τα θέματα αυτά, επιστημονικά τεκμηριωμένες και ένα μεγάλο ψήφισμα, το οποίο το υπέγραφαν 8.000, παραπάνω από 8.000 γονείς, το μεγαλύτερο που έχει βγει στην Ελλάδα στα 30 χρόνια που υπάρχει ο αυτισμός, και το οποίο υπογραφόταν και από τους επιφανέστερους επιστήμονες, και μάλιστα ένας δύο από αυτούς είναι επιστήμονες παγκόσμιας εμβέλειας, ξένοι, είχαν υπογράψει αυτό το ψήφισμα. Mm-hmm. Το οποίο κατήγγελνε αυτά τα πράγματα και το μετόπου ψήφισμα πήγαμε αργότερα και στον ΟΗΕ και κάναμε τις ίδιες καταγγελίες και μετόπου ψήφισμα θα πηγαίναμε και στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, την κυβέρνηση. Και όπως εξακολουθούμε να συνεχίζουμε να είναι ο σκοπός μας. Τότε λοιπόν οι σύλλογοι της ΠΟΣΓΑΜΕΑ κάνανε μία συνέλευση δική τους και μάζεψαν 5-6 μέτρους συλλόγους και βγάλανε ένα σαν αντιψήφισμα, μία ανακοίνωση, παρουσία της εκπροσώπου της Autism Europe και είπανε ότι αντίθετα στην Ελλάδα υπήρξε πρόοδος. Με μία φρασολογία ωραία μέσα ότι η κατάσταση είναι δύσκολη, παράδεκτη κλπ. Και παρά τις βελτιώσεις που γίνανε τα τελευταία χρόνια, μας είπαν δηλαδή ότι οι περικοπές της κυρίας Διαμαντοπούλου ήταν βελτιώσεις και ότι η κατάσταση βελτιώθηκε και ότι δόθηκαν παροχές ενώ είχαν κοπεί οι παροχές. Επίσης πρέπει να σας πω ότι το 2013 που βγήκε αυτός ο εγκληματικός νόμος του Αρβανιτόπουλου σε συνέχεια των νόμων της Διαμαντοπούλου και της Χριστοφιλοπούλου έβγαλε ένα νόμο που έλεγε ότι την απόφαση για το εκπαιδευτικό μέλλον του παιδιού πια δεν θα την παίρνουν οι γονείς, αλλά θα την παίρνουν τα στελέχη του κράτους. Αυτοί που εξαρτώνται δηλαδή από την κυβέρνηση και το κατά πόσον λοιπόν συνεννούν στις περικοπές. Και αυτός είναι και ο λόγος που τα στελέχη των ΚΕΔΙΣ, όλα τα παιδιά γράφουν
μερικοί παράλληλη στήριξη, γράφουν σιλοποίηση σε ειδικά σχολεία και γενικά προσπαθούν να τα διώξουν για να είναι αρεστοί στην κυβέρνηση. Αποφάσισαν λοιπόν ότι οι άνθρωποι αυτοί, τα κρατικά στελέχη, θα αποφασίζουν τι θα γίνει, τι θα κάνει το παιδί του καθενός. Αυτό λοιπόν ήταν αντίθετο και με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2003 της Λισαβόνας, η οποία ήρθε να συμμορφωθεί αναγκαστικά με τις αποφάσεις και τις αρχές του ΟΗΕ, αλλά και με τις αρχές του ΟΗΕ και το κυριότερο με τις υποδείξεις που έκανε ο ίδιος ΟΗΕ το 2012 στην 60η Σύνοδο της Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Παιδιού προς την Ελλάδα, και οι οποίες είναι συνυφασμένες με τις καταγγελίες που είχαμε κάνει εμείς. Ο ΟΗΕ λοιπόν τότε ήρθε και τους είπε ότι μία από τις αιτίες που παρεβιάζεται τα δικαιώματα, πέρα από τη διαφθορά, είναι ακριβώς και αυτό, ότι δεν εισακούγονται οι αποφάσεις των γονιών, ότι οι γονείς πρέπει να αποφασίζουν για τα παιδιά τους. Και όμως οι άνθρωποι αυτοί που χρηματοδοτούνται με χρήματα των διεθνών οργανισμών με την παρέμβαση της ελληνικής κυβέρνησης, βγήκαν και δηλώσαν μέσα στη Βουλή ότι θέλουν να παραβιαστεί αυτό το δικαίωμα, που ήταν και αίτημα δικό μας, που είμαστε ο φορέας και οι γονείς, και το μεγάλο ψήφισμα αυτό ζητούσε, αλλά και απέτηση του ΟΗΕ. Επίσης πρέπει να σας πω ότι, όπως μάθατε, γιατί ξέρω ότι είχατε συμμετάσχει, είχατε έρθει και στη συγκέντρωση που είχαμε διοργανώσει με βουλευτές των άλλων κομμάτων, βγήκε αυτό το εσχρόνομο σχέδιο του κυρίου Ερβανιτόπουλου και το ακόμα χειρότερο μετά του κυρίου Λοβέρδου, τα οποία ήταν τριτοκοσμικά νομοσχέδια που καταπατούσαν ανθρώπινα και συνταγματικά δικαιώματα και τα οποία είχαν τις ίδιες περικοπές. Ωραία. Γιάννη, για να μπορέσουμε, επειδή και οι ακροατές δεν μπορούν να κατανοήσουν τις πολλές πληροφορίες σημαντικές που μας δίνεις, ναι, και μαζικά, σε αδρές γραμμές. Θα ολοκληρώνω τώρα μια στιγμή, ναι, ναι, αυτό που σας έλεγα. Ναι. Αυτό λοιπόν ζητήσαν, όπως είδανε χιλιάδες γονείς, να καταργηθεί αυτό το νομοσχέδιο, και όπως ξέρετε είμαστε ο μόνος φορέας που ανέτρεψε νόμο του μνημονίου. Αυτός ο νόμος λοιπόν που ανατράπηκε, η ΕΣΑΜΕ έβγαλε και τις δύο φορές ανακοίνωση και ζητούσε ότι να περάσει αυτό το νομοσχέδιο επιγόντως και ότι κακώς καθυστερεί. Επίσης έβγαλαν ανακοίνωση και καλούσαν τον κόσμο να ψηφίσει ναι. Και αν θυμάσαι, κάποιον άνθρωπο από εκεί τον είχαν βγάλει στη συγκέντρωση. Φαντάζομαι από εκεί ήταν και αυτός που έλεγε ότι οι οικογένειες με αυτισμό ζητάνε από τον κόσμο να ψηφίσει ναι, ενώ ήταν ψευδές. Mm-hmm. Και διάφορα άλλα τέτοια. Ζητήσαμε λοιπόν το απλούστατο, ότι δεν μπορεί η κυβέρνηση και η επιτροπή της Βουλής να πρημοδοτεί τους φορείς οι οποίοι ζητάνε την καταπάτηση των δικαιωμάτων μας και σε εμάς να μην δίνει αυτές τις δυνατότητες. Αυτή ήταν λοιπόν η τρίτη διάσταση του ζητήματος. Όταν λοιπόν έφτασε το θέμα εκεί, πέρασε και στο επόμενο θέμα, ότι η κυβέρνηση, επειδή εμείς βγήκαμε και καταγγείλαμε, αυτό το έχετε πληροφορηθεί και εσείς νομίζω, mm-hmm, το πρώτο νομοσχέδιο που έβαλε σε εφαρμογή ο κύριος Κουράκης και μετά την εγκύκλιο που έβαλε σε εφαρμογή ο κύριος Κουράκης, αμέσως δέχτηκα μια τρομερή δίωξη στη δουλειά μου, που ήταν κάτι σαν απόλυση, διαθεσιμότητα με άγνωστες ακόμα συνέπειες. Στην πορεία, εκτός από αυτό, μου ανακοίνωσαν και μια δυσμενέστατη μετακίνηση, η οποία είναι εις βάρος των αναγκών αναπηρίας του παιδιού μου. Παράλληλα, είχα καταγγείλει ότι και η γυναίκα μου στην υπηρεσία που είναι, και η οποία είναι και αυτή στέλεχος της Ομοσπονδίας, έχει δεχτεί μια τρομερή επίθεση. Κάναμε και νομοθετική πρόταση, απόλυτα δίκαιη, στον κύριο Κουράκη, ο οποίος δεν έφερε και καμία αντίρρηση προς το δίκαιό της. Και αυτή, βέβαια, η κυβέρνηση συνεχίζει να κοφεύει για όλα αυτά και προσπαθούν να την εξαναγκάζουν σε παρέτηση με διάφορες εργασιακές επιβαρύνσεις. Και πρέπει να σας πω ότι 2-3 άτομα έχουν εξαναγκαστεί ήδη σε παρέτηση με αυτά που έχουν γίνει. Άρα, για να καταλάβω, Γιάννη, επειδή προσπαθώ και εγώ να καταλάβω, όπως και οι ακροατές, το διακύβευμα του λέμε. Διακύβευμα λοιπόν ήταν ότι το άλλο που ζητήσαμε, πέρα από τα νόμια, δέχεστε διώξεις επειδή έχετε ζητήσει να περάσει κάποιος νόμος που έχει, έχει συμφωνήσει. Δεν δέχεστε διώξεις επειδή καταγγείλαμε τα νομοσχέδια που κατέβασε η καινούργια κυβέρνηση, ναι, και ζητήσαμε να νομοθετηθούν δικαιώματα για τα παιδιά με αυτισμό. Στα οποία, από ό,τι κατάλαβα, είχε συμφωνήσει Προεκλογικά είχε συμφωνήσει ο κ. Κουράκης. Μάλιστα. Και μάλιστα με δική του πρωτοβουλία, χωρίς να το κάνουμε εμείς ερώτημα, σηκώθηκε και είπε, βεβαίως λέει, το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει είναι ότι πρέπει να αποφασίζουν οι γονείς. Μάλιστα. Τώρα έβγαλε μια εγκύκλιο που λέει ότι όχι, θα αποφασίζουν τα ΚΕΔΗ και η δευτεροβάθμια ΕΔΕΑ, τα όργανα του κράτους με λίγα λόγια. Επίσης ο κ. Κουράκης, χωρίς να το ρωτήσουμε εμείς, με το που πήρε το λόγο, είπε, ξέρετε κάτι, το δεύτερο πράγμα που πρέπει να γίνει είναι ότι η παράλληλη στήριξη πρέπει να είναι πλήρης και ειδικευμένη.
Και τώρα βέβαια έβγαλε μια εγκύκλιο που η παράλληλη στήριξη θα είναι πάλι μερική και δηλαδή επιβλαβή. Άρα τα πήρε πίσω αυτά που σας είχε υποσχεθεί. Τα πήρε πίσω και εφάρμοσε και... τα αντίθετα από αυτά που είχε υποσχεθεί. Μάλιστα. Επειδή εμείς αυτό λοιπόν το καταγγείλαμε, ξαφνικά δεχτήκαμε και πάλι διώξεις στη δουλειά μας. Μάλιστα. Εγώ στη δική μου τη δουλειά και διώξεις που στρέφονται εναντίον των αναγκών της υγείας του παιδιού μου. Μάλιστα. Δέχτηκε επίσης η γυναίκα μου και επίσης ένας άνθρωπος που δεν έχει σχέση με όλα αυτά και έχει δεχτεί. Όποτε έκανε μια σημαντική ενέργεια η Ομοσπονδία, όταν πήγε στον ΟΗΕ, όταν κατέθεσε στο ψήφισμα στον πρώτο πρωθυπουργό, μετά στον Παπαδήμο, μετά στο Σαμαρά κτλ., δεχόταν κάτι τρομακτικές και απίστευτες διώξεις στη δουλειά του στο λιμενικό. Τι θέλω να σας πω, ότι όλα αυτά όμως τώρα πια είναι εν γνώση του κυρίου Σπίρτζη, του Υπουργού Μεταφορών, εδώ και 2 μήνες. Αλλά οι διώξεις συνεχίζονται και τώρα εντάθηκαν και στράφηκαν και εναντίον τη ειδική άδεια που παίρνω, του ειδικού μειωμένου ωραρίου που παίρνω για το παιδί μου. Και όλα αυτά λοιπόν τα έθεσα υπόψη της Επιτροπής για να κάνει μια παρέμβαση και να πει ότι αφού παραβιάζονται δικαιώματα παιδιών με αναπηρία επειδή κυνηγούνται οι γονείς τους για τη δράση τους, πρώτον. Δεύτερον, επειδή οι γονείς που διώκονται και διώκονται τα παιδιά τους λόγω της ιδιότητάς τους ως εκπρόσωποι, είναι αρμοδιότητες Επιτροπής μου να κάνω μια αρμοδιότητα. Είναι αρμοδία της Επιτροπής μου να κάνω μια παρέμβαση και να πω πρώτον ότι και η ΕΟΔΑΦ, η Ομοσπονδία μας δηλαδή, δικαιούται να καλείται όλες αυτές τις φορές και η ΕΟΔΑΦ δικαιούται να έχει αυτές τις ημέρες άδειας και εργασιακής απαλλαγής και τρίτον ότι πρέπει να σταματήσουν οι διώξεις που προσβάλλουν τα παιδιά γιατί η Επιτροπή Ωραία. Τα δικαιώματα των παιδιών υπερασπίζεται. Ωραία, Γιάννη. Και όλα αυτά λοιπόν η κυρία Σταμπουλή απάντησε ότι όχι, αυτά δεν είναι αρμοδιότητα της Επιτροπής. Τότε πιανού είναι και ότι είμαι εκτός θέματος και ότι την Επιτροπή δεν την ενδιαφέρουν τα θέματα αυτά. Και σαν να μην έφτανε αυτό, επειδή ζήτησα μετά τις διακόπτες, πρέπει να σας πω ότι ορισμένοι εκεί σύνεδροι που πρόσκειται τέλος πάντων σε αυτά που κάνει τώρα η κυβέρνηση, είχαν βάλει τα χέρια κάτω από τα έδρα και τα χτυπούσαν δυνατά για να μην ακούγονται αυτά που λένε. Και η πρόεδρος όλα αυτά τα υπέθαλψε, δεν τους επανέφερε στην τάξη. Και μετά από αυτό μου αφαίρεσε και το λόγο και δεν μπόρεσα να πω όλα τα υπόλοιπα, ενώ σε όλους δόθηκε ο χρόνος να πούν αυτά που θέλανε. Σωστά. Εγώ δεν θέλω να σου αφαίρεσω τον χρόνο, Γιάννη μου. Okay. Απλά θέλω να έχουμε το ραδιοφωνικό χρόνο που είναι ικανός για να γίνει κατανοητός από τους ακροατές. Mm-hmm. Και επειδή ήδη έχουμε κάποιο θέμα, οι ακροατές διαμαρτύρονται γιατί είναι πολλές οι πληροφορίες και δεν τις έχουν κατανοήσει. Να το κλείσουμε κάπου εδώ, τελειώνοντάς το δηλαδή, τι ακριβώς εσύ ζητάς αυτή τη στιγμή και για να κλείσουμε και την παρέμβασή σου. Κοιτάξτε, εμείς θα βγάλουμε μία ανακοίνωση, αλλά θέλουμε και εσείς να βγάλετε μία ανακοίνωση ναι. ότι ο χώρος αυτός της Βουλής είναι για να ακούγεται η φωνή της κοινωνίας και όχι κατ' επιλογή όποιον βολεύει πολύ σωστά. Το κυβερνών κόμμα. Και δεν πρέπει να θυμώνεται η φωνή της κοινωνίας. Και κατά τα άλλα θα ήθελα να κάνουμε να ανανώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα πιο οργανωμένα, να έχουμε βγάλει και εμείς την ανακοίνωσή μας και να πούμε περισσότερα πράγματα και να κάνετε και εσείς τα σχόλιά σας. Σωστά. Εντάξει Γιάννη μου, το υποσχόμαστε αυτό. Θα βρούμε χρόνο να κάνουμε μια ξεχωριστή εκπομπή στην οποία θα αναπτύξεις και θα γίνει συζήτηση βασικά, γιατί ξέρεις ο μονόλογος είναι και λίγο κουραστικός καμιά φορά. Θα γίνει συζήτηση. Να έχετε δει και το βίντεο. Έτσι, έτσι. Ακριβώς, ακριβώς. Και θα τα πούμε πάλι. Έγινε Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια χαρά σου. Γεια. Λοιπόν, να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, να πάρουμε μια ανάσα και να επανέλθουμε. Έτσι, Δημήτρη. Ναι, ναι. Okay. Λοιπόν, είμαστε με ανοιχτά τα μικρόφωνα τώρα. Έχουμε κόσμο εδώ στο στούντιο. Έχουμε το φίλο τον Νίκο από το Παλαιό Φαλήρο που παρακολουθεί την εκπομπή. Έχουμε τον συναγωνιστή εδώ, τον Μανώλη. Μανώλη, θες να πεις κάτι για τον Αντέο? Ναι. Είναι ευκαιρία τώρα, βλέπεις. Οπότε χρησιμοποιήσε εδώ το μικρόφωνο και μην το τραβήξεις μόνο, έτσι όπως είσαι. Και σ' ακούμε. Λοιπόν, θέλουμε να πούμε πόσο καλά έχει υποδεχθεί ο κόσμος τον Αντέο. Mm-hmm. Να αναφερθούμε σε μια παρουσίαση που έκανε η Εφημερίδα των Συντακτών πριν λίγες μέρες. Mm-hmm. Με ένα πολύ ωραίο, μια πολύ ωραία παρουσίαση και μεγάλη κιόλας. Θα πούμε συνοπτικά ότι λέει ότι το περιοδικό διατυπώνει το κέριο αίτημα ποιος θα μας γλιτώσει από τον πολιτιστικό πολιτισμό και φιλοδοξεί να δώσει κάποιες απαντήσεις. Ότι στο πρώτο τεύχος φιλοξενούνται άρθρα για την Μαρίν Λεπέν και το εθνικό μέτωπο του Ζακ Νικονόφ, για τον πατριωτισμό της αριστεράς του Βακαβαλά, αναλύσει για τη διαπλοκή ΜΜΕ και εξουσίας και για την εμπειρία της κατάληψης της ΕΡΤ από το Θέμη του Συμβουλόπουλο,
οικονομικές αναλύσεις για το χρέος, για το ευρωπαϊκό New Deal, για τα χρέη της Χούντας, παρουσίαση και ανάλυση του βιβλίου της Μαρίας Καραμανόφ «Τα όρια των ιδιωτικοποιήσεων, βιώσιμο κράτος και δημόσια κτήση», άρθρο του Γιώργου Πετρόπουλου για τη Μήτρα που γέννησε το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου, μια ενδιαφέρουσα νομική προσέγγιση για το ζήτημα κατοχύρωσης του δικαιώματος στην κρατική ελεημοσύνη με πισωγύρισμα στον προηγούμενο αιώνα και τέλος άρθρα για τον πολιτισμό, για το αστικό περιβάλλον, ειδικά για το ελληνικό, για το συνδικαλισμό και άλλα πολιτικά κείμενα και μας εύχεται να είναι καλοτάξιδος ο Αντέος. Θέλουμε επίσης να πούμε ότι τα σημεία στα οποία πουλιέται πια ο Αντέος έχουν αυξηθεί, να δώσουμε μερικές πληροφορίες. Θα πούμε πρώτα περιφερειακά ότι στην Ξάνθη είναι το βιβλιοπωλείο του Μιχάλη Σπανίδη, Θερμοπυλών και Πλάτωνος. Στη Δράμα το βιβλιοπωλείο Βιβλιογνώση Προύσης 32. Στην Καστοριά το βιβλιοπωλείο του Αλκιβιάδη Παπαστεργίου, 11 Νοεμβρίου 49. Στο Ηράκλειο Κρήτης ο Πολύγραφος, Χάνδακος 8. Στην Αθήνα υπάρχει στα Άνω Πατήσια το βιβλιοπωλείο της Πανδοσίας, Οδός Πανδοσίας 5. Στο Ήλιον η Αφίζα Φυρίου Πατρόκλου 77, στα Εξάρχεια το βιβλιοπωλείο των Συναδέλφων Καλλιδρομίου 30α και τα κεντρικά στην Αθήνα όπως είναι το Παριμίν του Τζανακάκη στη Χαριλαίου Τρικούπη 11α, του Χριστάκη στην Ιπποκράτους 10-12, η Πρωτοπορία Γραβιάς 3-5, η Πολιτεία φυσικά Ασκληπιού 1-3, στον Πειραιά υπάρχει στο βιβλιοπωλείο το Στάχη, Πραξιτέλους 121 και Τσαμαδού και στο βιβλιοπωλείο Αιγιής, Βασιλέως Γεωργίου 11 και στη Θεσσαλονίκη υπάρχει στα βιβλιοπωλεία Ακυβέρνητες Πολιτείες, Αλεξάνδρου Βόλου 28, το βιβλιοπωλείο Γνώση, Ανθέων 29 στην Πειραιά και στα βιβλιοπωλεία του Παπαγεωργίου Αθανασίου σε 4 κεντρικά σημεία της Θεσσαλονίκης. Το πρώτο είναι Ερμού 32 και Αριστοτέλους Γωνία. Το δεύτερο είναι Εγνατίας 78 και Αριστοτέλους Γωνία. Το τρίτο είναι Ερμού 52 και Αγία Σοφίας Γωνία. Και το τέταρτο είναι Τσιμισκή 58 και Αγία Σοφίας Γωνία. Αυτά και εξαπλώνεται και σε άλλες γωνίες της Ελλάδας σιγά σιγά ο Αντέος. Μάλιστα, είναι πολύ καλή η προσπάθεια και πολύ καλή η απήχηση που είχε στον κόσμο. Εγώ διαπίστωσα ότι αυξάνονται, δηλαδή τελειώνουν οι παρακαταθήκες που έχουν και μας ζητάνε και καινούργιες παραγγελίες. Αυτό είναι μια επιτυχία, φίλες και φίλοι. Ο Αντέος είναι ένα πολύ καινούριο περιοδικό επιστημονικής παρουσίασης θεμάτων και αυτό και μόνο δίνει την εικόνα που υπάρχει για τη δουλειά που γίνεται στο εκδοτικό κομμάτι που έχουμε εδώ στο ΕΠΑΜ. Να πούμε επίσης ότι είναι μια προσπάθεια να αναγεννηθεί η επιστημονική διανόηση στην Ελλάδα που έχει πεθάνει. Έχει πεθάνει χάρη στα πανεπιστήμια και στα κόμματα και τη διαπλοκή με την οικονομική και πολιτική εξουσία. Να αναγεννηθεί δηλαδή μια ατόφια διανόηση η οποία θα βάζει σαν πρώτο κύριο και κύριο μέλημά της το συμφέρον της μεγάλης πλειοψηφίας του ελληνικού λαού και να πιάσει και την κόκκινη κλωστή που τη συνδέει με τις παραδόσεις αυτής της διανόησης, που είναι πολύ σημαντικές, εξού και το γεγονός ότι δανειστήκαμε τον τίτλο από το παλιό περιοδικό της Επιστήμης Ανασυγκρότησης, της ΕΠΑΝ δηλαδή, της ιστορικής ΕΠΑΝ, που είχε επικεφαλή στο Δημήτρη Μπάτση, όχι μόνο το Δεσποτόπουλο στην αρχή, και μετά το Δημήτρη Μπάτση, μέχρι την δολοφονία του το 1952, μαζί με τον Νίκο τον Μπελογιάννη στο ίδιο εκτελεστικό απόσπασμα, και δανειστήκαμε τον τίτλο του περιοδικού που βγάζανε εκείνη την εποχή, που είχε ακριβώς αυτή την αποστολή, την βασική αποστολή της στράτευσης της διανόησης, της ελληνικής διανόησης για την ανοικοδόμηση Ελλάδας. Ήταν ένα περιοδικό που στρατολογούσε διανόηση ανεξαρτήτως πολιτικής ή ιδεολογικής τοποθέτησης και πρόσφερε εξαιρετικό έργο για όλα τα χρόνια που υπήρχε. Φυσικά η καταστολή, η εμφυλιοπολεμική καταστολή και τα μοναρχοφασιστικά καθεστώτα που ακολούθησαν με την στήριξη των Αμερικανών, γι' αυτό άλλωστε και πέθανε και ο Μπάτσης, στόχος ήταν να σκοτώσουν αυτή τη διανόηση. Είναι χαρακτηριστικό ότι με τη δολοφονία του Μπάτση σταματάει η έκδοση, είχε σταματήσει λίγο πριν μάλλον με τη σύλληψή του σωστότερα. Ναι. Και παρά το γεγονός ότι ενώ ο Μπάτσης ήταν μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, ακόμη και η ηγεσία του που βρισκόταν στην εξορία την εποχή εκείνη, ήταν γραμματέας ο Ζαχαριάδης, του είχε δώσει το δικαίωμα να υπογράψει και να αποδεχτεί
οποιαδήποτε αιτίαση κάνουν οι ιδιωκτικές αρχές ώστε να εξασφαλίσει την ελευθερία του, τόσο πολύ, πολύτιμο τον θεωρούσαν, που του δίνανε το δικαίωμα ακόμη και να γίνει δηλωσίας, κάτι το οποίο ήταν αδιανόητο για εκείνη την εποχή, με μόνο σκοπό να φύγει από την... Δεν υπήρχε λόγος που τον είχαν συλλάβει, δεν ήταν αναμειγμένος. Ήταν μέλος βεβαίως του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, αλλά δεν είχε καμία ανάμειξη με τον παράνομο μηχανισμό, δεν είχε οργανωτικά καθήκοντα, δεν ήξερε απολύτως τίποτα από τον τρόπο που λειτουργούσε το κουκουέ τις παράνομες οργανώσεις της εποχής. Είχε μόνο μία αποστολή, την επιστημονική αποστολή. Και γύρω του βεβαίως ήταν η συντριπτική πλειοψηφία της διανόησης. Το βιβλίο του «Η βαριά βιομηχανία» βασίζεται στη μελέτη 320 μηχανικών και άλλων επιστημόνων που αφορούσαν εκείνη την εποχή την πιστοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πηγών της χώρας. Δεν ήταν δικό του. Ναι, ναι. Απλά επειδή αυτοί οι επιστήμονες με τις συγκεκριμένες δουλειές που είχαν κάτι, είχαν αυτόν τον πλούτο να παρουσιάσουν, ο Μπάτσης έδεσε σε μια ενιαία λογική αυτή τη δουλειά που υπήρχε, γιατί δεν υπήρχαν και τότε επιστημονικά ερευνητικά ιδρύματα. Το ΕΓΜΕ δημιουργείται σαν πρόπλασμα στη δεκαετία του 60 αργά. Στη δεκαετία του 60 και αναπτύσσεται πολύ αργότερα. Βεβαίως και γίνεται φοβερή δουλειά στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο εκείνη την εποχή, με πρωτίστως όταν αναλαμβάνει πρίτανης ο Νίκος ο Κιτσίκης, άλλος μεγάλη φυσιογνωμία επιστήμονας, ο μηχανικός, ο ίδιος, ο οποίος πέθανε υπό καθεστώς εξαθλίωσης και διώξεων, διότι αν και ήταν όπως λέγεται στη βιογραφία του, αναφέρεται ο πιο ακριβοπληρωμένος μηχανικός του Μεσοπολέμου, ήταν μια διάνοια πραγματικά, ήταν αυτός που ίδρυσε τα τεχνικά χρονικά που σήμερα έχουν παντελώς ξεφτυλιστεί από τους εκπροσώπους και των κομμάτων στο ΤΕΕ. Κανένας δεν ενδιαφέρεται πλέον για τα τεχνικά χαρακτηριστικά ή την επιστημονική σημασία τους που είχε. Ωστόσο το περιοδικό αυτό το περιοδικό αυτό που ίδρυσε ο ίδιος ήταν για να μπορούν να προβάλλονται αυτές οι εργασίες των μηχανικών, πολλών μηχανικών και επιστημόνων, για το τρομακτικό πλούτο που είχε η χώρα, ορυκτό και φυσικό πλούτο που είχε η χώρα. Σε μια εποχή όπου κυριαρχούσαν η συνθήκη Κούπερ, οι εκχωρήσεις σε εταιρείες στο εξωτερικό, η Foundation και όλες οι άλλες εταιρείες που νέμονταν, ξένες εταιρείες που νέμονταν το φυσικό και ορυκτό πλούτο της χώρας. Γι' αυτό το βγάλαν προς τιμή αυτών των ανθρώπων, γι' αυτό και το πρώτο τέχος έχει τον Μπάτσι. Δημήτρη, θεωρείς ότι κάτι ανάλογο με αυτό που συνέβη τότε συμβαίνει και σήμερα, δηλαδή στα πλαίσια μιας γενικότερης αποδόμησης των πάντων που ο νεοφιλελευθερισμός προχωράει εδώ και τόσο καιρό, αποδομεί και τη διανόηση και τους διανοούμενους, δημιουργώντας ένα πανεπιστημιακό ιερατείο το οποίο αναλαμβάνει πια να παίξει ένα ρόλο καθοδηγητή αφενός και αφετέρου οι διανοούμενοι πια σήμερα δημιουργούνται διάφορα think tank τα οποία αναλαμβάνουν από έξω ρόλο της καθοδήγησης των μαζών πια, των πληθυσμών. Mm-hmm. Οι πολίτες πια έχουν λασοχιστοποιηθεί με την έννοια ότι αυτοί που συμμετέχουν στα κοινά πια αποσύρονται. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και σήμερα, δηλαδή. Νομίζω ότι εδώ πέρα έχουμε πλέον κυριαρχήσει η λογική των νεοφιλελευθερισμών. Ο νεοφιλελευθερισμός στηρίζεται σε μια θεολογική παραδοχή. Ότι οι ελεύθερες αγορές αυτορυθμίζονται. Ναι. Αυτό το πράγμα, ο πρώτος που είπε ότι αυτό το πράγμα είναι θεολογική παραδοχή, είναι ο James McCulloch, Σκοτσέζος στην καταγωγή, Βρετανός οικονομολόγος, από τους τελευταίους της κλασικής σχολής, ο οποίος το είπε τότε στα 1825, αν θυμάμαι καλά, 1826, ότι αυτή η αντίληψη, τότε την εποχή εκείνη εκφραζόταν με το δόγμα του «Laissez-faire, laissez-passer», δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια θεολογική προσέγγιση. Την πιστεύει κάποιος ή την ανείται. Δεν υπάρχει πεδίο απόδειξης αυτού του αξιώματος. Επανελήφθη πολλές φορές μετά από αυτό από πάρα πολλές εξέχουσες φυσιογνωμίες της οικονομικής επιστήμης. Όπως λοιπόν κάθε θεολογική πίστη και αντίληψη, σωστότερα μια θρησκοληπτική αξιωματική παραδοχή, επιφέρει την πνευματική καταστολή σε όλα τα πεδία της επιστήμης. Έτσι επέφερε την πνευματική καταστολή. Ακόμη και τα think tank σήμερα είναι σεναριολόγοι, δεν είναι επιστήμονες που λειτουργούν προς όφελος της άρχουσας τάξης. Η άρχουσα τάξη δεν θέλει επιστήμη, θέλει σενάρια.
σενάρια άμεσης εφαρμογής διαχείρισης των δικών της προβλημάτων αλλά και χειραγώγησης της κοινωνίας. Δεν την ενδιαφέρει πλέον η ανάπτυξη της επιστήμης, έστω και από τη σκοπιά τη δική της. Δεν την ενδιαφέρει καν να εξαγοράσει επιστήμονες. Θέλει να, οι επιστήμονες να μετατραπούν σε τεχνοκράτες που εφαρμόζουν σενάρια ή case studies. Χθες ήμουνα στην νομική σχολή όπου έγινε μια συζήτηση για παράδειγμα για τα ζητήματα της οικονομίας, όπου υπήρχαν και άλλοι μαζί με μένα. Ήταν και ο κύριος Χαριτάκης, καθηγητής, ο οποίος το ενδιαφέρον στην όλη περίπτωση είχε το εξής. Προσπαθούσε να μας πει, όχι βασικά λέω για τη λογική. Λέει, προσπαθούσε να μας πει ανάμεσα στο σοσιαλισμό και στον καπιταλισμό να φτιάξουμε ένα οικονομικό μοντέλο, ένα μαθηματικό μοντέλο που να αποδεικνύει την υπεροχή του. Δεν έχει σκεφτεί ο άνθρωπος, γιατί δεν του δόθηκε ποτέ η δυνατότητα να σκεφτεί από τις σπουδές του, ότι είναι αδιανόητο αυτό το πράγμα για ένα ολόκληρο κοινωνικο-οικονομικό σύστημα, διότι είναι τόσοι οι απροσδιόριστοι παράγοντες, οι οποίοι είναι αδύνατο να φτιάξεις ένα οικονομικό μοντέλο, μαθηματικό μοντέλο που να τα συγκρίνεις. Είναι αδιανόητο. Και βεβαίως δεν είναι τυχαίο ότι οι μεγαλύτεροι διανοητές τόσο του σοσιαλισμού όσο και του καπιταλισμού δεν επιχείρησαν ποτέ να κάνουν κάτι τέτοιο. Αν και πολλοί από αυτούς ήταν εξαιρετικά εξοικειωμένοι με μαθηματικά, όπως για παράδειγμα ο Μάρξ. Ο Μάρξ λάτρευε το διαφορικό λογισμό. Ο ίδιος έλεγε ότι εάν μια επιστήμη δεν μιλήσει τη γλώσσα των μαθηματικών, δεν είναι επιστήμη. Αλλά προσέξτε, ποτέ δεν έκανε αυτό το τραγικό λάθος να μετατρέψει το πλήθος της αντιφατικότητας ενός κοινωνικο-οικονομικού φαινομένου, όπως ένα ολόκληρο κοινωνικό σύστημα, σε μια μαθηματική μοντελοποίηση. Πάμε στην άλλη πλευρά τώρα. Ο Κέινς. Δείξε μου μια μοντελοποίηση που έκανε και καμία. Προσπαθούσε να αντιληφθεί ένα σύστημα στη δυναμική του, παίρνοντας υπόψη του το σύνολο των παραγόντων που επηρεάζουν, των συνθήκων που επηρεάζουν, είτε είναι στην οικονομία, είτε στην κοινωνία, είτε στην πολιτική. Δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά. Διαφορετικά είσαι ένα λοβοτομημένο άτομο, προσπαθείς με εξισώσεις να λύσεις το άλυτο ένιγμα της ζωής. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και αυτό το πράγμα έχει επιπέσει ως στάχτη στην επιστήμη, αδυνατώντας, κάνοντας πλέον όσους περνάνε από την πανεπιστημιακή εκπαίδευση, ειδικά στις ανθρωπιστικές σπουδές και κυρίως οικονομικές σπουδές, να μην τους επιτρέψει να δουλέψουν ή να σκέφτονται με όρους διαλεκτικής, έστω και σε επίπεδο Σοκράτη διαλεκτικής. Λοιπόν, παρά μόνο με κλισέ. Φτιάχνουν ένα υποδειγματάκι και το συγκρίνουν με ένα άλλο υποδειγματάκι. Δεν υπάρχει πιο δογματισμός από αυτό το πράγμα. Αυτού του τύπου τα υποδείγματα λύνουν πρακτικά ζητήματα πολύ συγκεκριμένα μέσα σε πολύ συγκεκριμένες ελεγχόμενες συνθήκες. Αλίμονο εάν προσπαθούμε να καταλάβουμε την πορεία μιας οικονομίας στα συστημικά της χαρακτηριστικά μέσα από τέτοιο τρόπο. Γι' αυτό και όλοι όσοι το επιχείρησαν είναι η παταγώδης αποτυχία και είναι η προσωποποίηση του απατεώνα. Όπως για παράδειγμα ο κύριος Λούκας, ο οποίος θεωρείται ο σύγχρονος πατέρας της μακροοικονομικής, πήρε τον, όχι ο Τζορτζ Λούκας, ο γνωστός κινηματογραφιστής, καμία σχέση, λοιπόν, ο πήρε Νόμπελ Οικονομίας το 2003 με βάση τον ισχυρισμό του ότι το πρόβλημα του business cycle, του οικονομικού κύκλου δηλαδή, αποτελεί παρελθόν για την κοινωνία και την οικονομία και δεν υπάρχει λόγος τα μακροοικονομικά να ασχολούνται με τον οικονομικό κύκλο. Ο άνθρωπος αυτός συνεχίζει να διδάσκει σε πανεπιστήμια. Κανονικά έπρεπε να του είχαν δώσει ένα πιστόλι, να αυτοκτονήσει μόνος του για να ησυχάσει και να ξεβρωμίσει ο τόπος. Για να ησυχάσει η κοινωνία. Έτσι, ναι. Να πούμε και δύο λόγια για τα σεμινάρια. Έχουμε γραμμή. Πάμε. Καλησπέρα, σας ακούμε. Γεια σας, καλησπέρα. Ο Χρήστος, ο Τζιβινίκος, είμαι παιδίατρος από τα ΕΠΑΜ Αγγλίας. Ναι. Καλησπέρα σε όλους. Σας αφήσα από εκεί λίγο αστραπή, δεν μπορούσα να τα πούμε και πάρα πολύ. Είχατε ξεκινήσει ήδη την εκπομπή. Μίλησα με τον Μανώλη σε ό,τι αφορά τον Αντέο. Το έχω συζητήσει και με τη Δώρα αυτό. Αυτό που φυσικά καταλαβαίνω ότι δεν είναι και τόσο εύκολο, θέλει μια προεργασία σε ό,τι αφορά τη διάδοση του Αντέου και στο εξωτερικό. Και τα περισσότερα έντυπα από ό,τι βλέπετε πλέον, αν και εγώ προτιμάω το βιβλίο και το έντυπο, είναι σε ψηφιακή μορφή.
Εάν αυτό θα μπορούσε να επεξεργαστεί κάποια στιγμή, είτε σε μορφή PDF με κάποιο password, είτε σε μορφή application στο Android, είτε στο iPhone, αυτό θα ήταν πολύ καλό για να, για να προωθηθεί ο Αντέος, φυσικά με πληρωμή, όχι δωρεάν. Αυτά προστατεύονται με password και δουλεύουν μόνο σε κάθε συσκευή. Έτσι πιστεύω ότι θα διαδοθεί πολύ καλύτερα και πολύ και έξω από την Ελλάδα. Μάλιστα. Κάτι άλλο. Ήθελα δύο έτσι από τις πέντε μέρες που είμαι εδώ στο χωριό, ας πούμε, κάνω διακοπές. Έτσι λιγάκι έχω μιλήσει με κόσμο μετά το δημοψήφισμα και μετά από την επέσχυτη ψηφοφορία την προχθεσινή. Μιλάω έτσι με συγγενείς και φίλους εδώ πέρα και προσπαθώ να καταλάβω έτσι σε τι ψυχολογία βρίσκονται και βλέπω περίπου δύο κατηγορίες. Είναι αυτοί που πλέον έχουν, είναι εντελώς μπερδεμένοι και απογοητευμένοι από όλα, ας πούμε, γιατί βλέπουν ότι δεν συμβαίνει κάτι, δεν αλλάζει κάτι, ας πούμε, πραγματικά. Και βλέπω και τους άλλους πραγματικά, χωρίς να, είναι, να περιμένουν τίποτα από το ΣΥΡΙΖΑ κομματικά, ας πούμε, ή κάποια απολαβή, ακόμα πιστεύουν πραγματικά ότι ο Τσίπρας κάτι θα κάνει μέσα στους επόμενους 6 μήνες. Δηλαδή, είναι απίστευτο, δηλαδή, το να μην έχουν συνειδητοποιήσει ότι έχουν προδοθεί. Και παρόλο που τους βάζω επιχειρήματα και τους λέω, πες μου ένα πράγμα που έχει κάνει από το αυτό που έβγαλε στη Θεσσαλονίκη, το πρόγραμμα ή προεκλογικά, και δεν απαντάνε σε αυτό, πάλι πιστεύουν. Δηλαδή, είναι απίστευτο πώς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης πραγματικά έχουν, δηλαδή, έχουν brainwashed, όπως τα αγγλικά, ας πούμε, έχουν αποβλακώσει τον κόσμο εντελώς. Και δεν έχει καταλάβει, ας πούμε, δεν καταλαβαίνει το αυτονόητο. Και πιστεύω ότι πραγματικά είναι καλή ευκαιρία για μας τώρα, όσο μπορούμε με τα μέσα που έχουμε πενιχρά, ας πούμε, να δείξουμε ότι είναι καλύτερη ευκαιρία αυτή η εναλλακτική λύση που τόσα χρόνια προτείνει το ΕΠΑΜ. Εγώ έχω τη γνώμη ότι, ότι επιμένουν ακόμα όσοι δεν θέλουν να πάρουν την τύχη τους στα χέρια τους. Και νομίζουν ότι από τον καναπέ τους ακόμα μπορούν να κάνουν την επανάσταση. Αυτοί επιμένουν να λένε ότι ο Τσίπρας ακόμα ας δώσουμε λίγη. Και πολύ σύντομα θα έχουμε το εξής φαινόμενο. Ότι οι μισοί θα αγωνίζονται για ένα πιάτο φαγητό και οι άλλοι μισοί θα αγωνίζονται για να μην τους πάρουν το ένα πιάτο φαγητό που έχουν αυτοί που δεν έχουν. Σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες, όπως καταλαβαίνεις, ο καθένας παίρνει τις αποφάσεις του. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι, έτσι είναι ακριβώς. Μιλούσαμε και, κάτι μαγαζιά. Και ξεπερνάς και τις αυταπάτες σου κιόλας. Λοιπόν, οι οποίοι έχουν κλείσει τα μισά μαγαζιά εδώ περίπου στο Ανδρό, τέλος πάντων. Και τους λέω αυτούς εδώ πέρα με την κρίση και με αυτά, λέω σε 6-12 μήνες θα κλείσετε έτσι κι αλλιώς. Επομένως, γιατί δεν μαζεύεστε εδώ η Ένωση, λέω, των επαγγελματιών? Γιατί έτυχε, ας πούμε, και η μητέρα μου να έχει κάποιο κατάστημα εδώ πριν από κάποια χρόνια έκλεισε με την κρίση. Γιατί ποιος ο λόγος να δώσετε ό,τι έχετε και δεν έχετε, ό,τι σας έχει μείνει από αυτά τα λίγα που σας έχουν απομείνει και πάλι να κλείσετε 6-12 μήνες. Σταματήστε να τους πληρώνετε. Δεν έχει νόημα, λέω. Δεν θα μπορείτε, δεν έχετε φόρο από. Δηλαδή, δεν μπορείτε να πληρώσετε αυτούς τους φόρους που έχουν. Δηλαδή, τι να πω, δεν ξέρω τι άλλο να πω. Εντάξει. Βέβαια, εισπράττω και εγώ που είμαι εδώ στην απέξω, γιατί μπορώ να λέω μεγάλα λόγια, γιατί έχω φύγει 11 χρόνια από την Ελλάδα. Εισπράττω το σχόλιο ότι εντάξει, εσύ θα πας σε δραχμή, γιατί θα δίνουμε τα λεφτά σου με τις λίρες Αγγλίας και θα αγοράσεις και θα κάνεις κτλ. Σου εξηγώ βέβαια ότι αυτό δεν είναι και ότι αν υπάρξει πραγματικά κατοικοποιηθούν οι τράπεζες και ελέγχουμε το κεφάλαιο που μπαίνει στη χώρα, αυτό δεν μπορεί, αυτό το διασφαλίσουμε. Αλλά εισπράττω και αυτό το σχόλιο, δυστυχώς. Δεν μπορώ να το αποφύγω. Μάλιστα. Εντάξει, Χριστό, έχουμε κάτι άλλο? Να είστε καλά και καλή δύναμη. Και εσύ. Μιλήσαμε και με τον Μανώλη και με τη Δώρα. Αν μπορείτε κάποια στιγμή να το προωθήσει σε ψηφιακή μορφή, θα είναι πολύ καλύτερα. Αυτά θα γίνουν, Χρήστο, στο προσεχές μέλλον. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Έγινε. Και καλή δύναμη. Γεια χαρά, Χριστό, γεια. Έλα, Δημήτρη, ο κόσμος σε περιμένει. Λοιπόν, τι να πούμε. Αυτό λέγαμε προηγουμένως για το ζήτημα της, του Αντέου. Εγώ πιστεύω ότι κάναμε μια προσπάθεια. Αρχικά καλή, προσωπικά δεν με έχει ικανοποιήσει όσο θα ήθελα ο Αντέος, να με συγχωρήσετε. Θα τον ήθελα πολύ πιο πάνω το επίπεδο και πιστεύω θα το πετύχουμε στο δεύτερο τέχος. Θα έχουμε ένα πολύ πολύ καλύτερο τέχος, ακόμη και για τους πιο απαιτητικούς από εμάς που είμαστε και λίγο ιδιότροποι, καθότι είμαστε απαιτητικοί. Προς το παρόν μένουμε ότι έχουμε, στο ότι έχουμε ένα εξαιρετικό τέχος. Ας μείνουμε σε αυτό. Λοιπόν, και νομίζω ότι θα δει, επειδή το τέφος αυτό ήρθε να μείνει εδώ και δεν θα το, για να κάνει μια, απλά μια εμφάνιση και να πείσει αυτούς που θέλουν και που ενδιαφέρονται
να μορφωθούν ουσιαστικά για τα ζητήματα ή να μάθουν βαθύτερα τα προβλήματα που τους αφορούν, αλλά όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά διεθνώς. Νομίζω ότι η συνέπεια και η συνέχεια και το συνεχώς καλύτερο επίπεδο, τη μεγαλύτερη εξέλιξη του ίδιου του περιοδικού θα εξασφαλίσει και τη συνέχεια του. Και ναι, μεν καταλαβαίνω την αναγκαιότητα της ηλεκτρονικής έκδοσης, αλλά με κανέναν τρόπο δεν θα χάσουμε την αίσθηση του έντυπου, ναι, ναι, προς Θεού. Δηλαδή μην πέσουμε σε αυτή την παγίδα η οποία είναι τραγική. Έχει μεγάλη σημασία το ότι ο Αντέος βγήκε με τη μορφή βιβλίου, και δεν το βγάλαμε σαν ένα περιοδικό όπως όλα τα άλλα που θα μπορούσε να έχει βγει και ενδεχομένως και το κόστος να ήταν καλύτερο από την άποψη του κόστους. Αλλά να ξέρετε ότι βγήκε σκόπιμα έτσι, ώστε αυτός που το διαβάζει, που βεβαίως ένα περιοδικό το διαβάζει πιο εύκολα από ότι ένα βιβλίο, γιατί επιλέγεις ποιο και τι κτλ. Αλλά να τον εθίσει να μάθει να διαβάζει βιβλία. Έτσι. Δεν είναι δυνατόν. Πολλοί νέοι άνθρωποι ιδιαίτερα με ρωτάνε, ας πούμε, να τους δώσω βιβλιογραφία να μάθουν, αλλά αυτό που διαπιστώνω είναι ότι δεν έχουν μάθει, δεν έχουν οικοδομήσει σχέση με το βιβλίο. Και αυτός που δεν έχει σχέση με το βιβλίο, δεν οικοδομήσει σχέση με το βιβλίο, πώς να το πούμε, οργανική σχέση, να το χρησιμοποιήσουμε έτσι μια παράφραση τη σχέση του Γκράμψη με τους διανοούμενους που έλεγε, νομίζω ότι δεν ξέρει τι σημαίνει οργασμός. Και πρέπει να πω εδώ, Δημήτρη, και στους ακροατές ότι ήταν μια πεισματική δική σου προσπάθεια ο Αντέος. Και όχι μόνο δική μου. Εντάξει, ήταν πολλών ανθρώπων που έχουν εμπλακεί εδώ. Οι άνθρωποι βεβαίως ήταν οι αρρωγοί, ήταν αυτοί που βοήθησαν και στήθηκε το περιοδικό. Αλλά η ιδέα και η προσπάθεια ήταν από την αρχή δική σου. Και μπορώ να πω ότι ευθασώς ότι και εγώ είχα τις αναστολές μου σε αυτό το πράγμα. Θεωρούσα ότι για τα δεδομένα τα δικά μας θα ήταν πολύ βαριά δουλειά. Και όμως αυτή η βαριά δουλειά, και δικαιώθηκε δηλαδή η δική σου αυτή σκέψη, έγινε, ολοκληρώθηκε, και νομίζω ότι δικαιώθηκε και από την κίνηση που έχει στα βιβλιοπωλεία και στον κόσμο. Εγώ ήμουν πεπισμένος ότι για ένα κομμάτι του ελληνικού κοινού, το οποίο δεν έχει εγκαταλείψει, το μετερίζει αυτό μιας μάχημης διανόησης, να το πούμε έτσι, οργανικής διανόησης, το περιοδικό θα ήταν απόκτημα. Γι' αυτό και θα μπορούσε να έχει και κυκλοφορία σε αυτές τις δυσμενείς αλγινές συνθήκες, ναι, και μέσω βιβλιοπωλείων, που τα βιβλιοπωλεία δεν μπορούν πλέον να τα ανταπεξέλθουν σε τέτοιο επίπεδο. Και όντως το είδαμε. Εγώ το πίστευα από την αρχή. Επιβεβαιώνεται από ό,τι μου λέει και ο Μανώλης. Βεβαίως, βεβαίως. Εμένα πάντως, έχοντας μια πείρα παλιότερη λόγω επαγγέλματος σχετικά με το βιβλίο, βρίσκομαι προ εκπλήξεως, δηλαδή, που υπάρχει τέτοια ανταπόκριση. Βέβαια, τα σχόλια που εισπράττουμε για τον Αντέο είναι σχόλια ενθουσιασμού κυριολεκτικά, και φαίνεται ότι κάτι αξίζει αυτό το περιοδικό και αντιδράει έτσι ο κόσμος. Ακόμα και καθηγητές πανεπιστημίων που το πήραν στα χέρια τους και οι οποίοι προτίθενται να γράψουν στον επόμενο Αντέο, εκφράζονται με πολύ, πολύ κολακευτικά λόγια. Υπάρχει μια πλήρης αποδοχή από την κοινωνία προς τον Αντέο. Αυτό. Ωραία. Να πάμε στη γραμμή μας. Βεβαίως. Καλησπέρα σας, ακούμε. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Είμαι ο Κλήμης από Θεσσαλονίκη. Ναι. Λοιπόν, εγώ επειδή ακούω το ΕΠΑΜ και καθημερινά ακούω τον κύριο Καζάκη, το ΕΠΑΜ είναι το μόνο κόμμα που αυτή τη στιγμή αναφέρεται στο ότι δεν υπάρχει δημοκρατία και ότι θέλει να κάνει δημοκρατία, έτσι δεν είναι? Βέβαια. Βέβαια. Βέβαια, δεν γίνει διαφορετικά. Άρα λοιπόν έχω να σου κάνω, κύριε Καζάκη, μια πολύ σοβαρή και σημαντική πρόταση. Επειδή λοιπόν εμείς είμαστε πολίτες της ελληνικής δημοκρατίας, εν δυνάμει είμαστε 10 εκατομμύρια Έλληνες, εν δυνάμει, αλλά η ενεργία αυτή τη στιγμή είμαστε λιγότεροι, γι' αυτό και δεν έχουμε δημοκρατία στον τόπο μας. Λοιπόν, σας προτείνω να καλέσετε μέσω του ΕΠΑΜ πανελλαδικά όλους τους πολίτες της ελληνικής δημοκρατίας ακομμάτιστα, για να μπορέσουμε να πετύχουμε το στόχο μας, που είναι η αληθινή δημοκρατία στην Ελλάδα. Δηλαδή να κρατεί ο Δήμος, να κυβερνά ο Δήμος. Οι πολίτες δηλαδή, το σύνολο των πολιτών να κυβερνούν την Ελλάδα. Αυτό σας το προτείνω πανελλαδικά ως εκπρόσωπος εδώ της τοπικής κοινωνίας, ως πολίτης της ελληνικής δημοκρατίας, αλλά να γίνει πανελλαδικά, μια και έχετε την οργάνωση, τα μέσα, τα γραφεία. Βεβαίως.
Να το δούμε, βεβαίως. Ναι, και να ρωτήσω κάτι, αγαπητέ φίλε, να ρωτήσω κάτι. Είσαι από τη Θεσσαλονίκη, εκπροσωπείς κάποιους ή μιλάς ως πολίτης? Κοιτάξτε, είμαστε πολίτες της Ελληνικής Δημοκρατίας. Ποιοι? Ο κάθε πολίτης της Ελληνικής Δημοκρατίας, εφόσον αναφέρεται στη δημοκρατία. Ωραία. Σωστό. Απλώς ήθελα διευκρίνηση, τίποτα άλλο. Συγγνώμη κιόλας για την παρέμβαση. Ναι, όχι, απλά παρακαλώ, ναι. Απλά ο κάθε πολίτης της Ελληνικής Δημοκρατίας, όταν αναφέρεται στο όνομα της δημοκρατίας, εκπροσωπεί όλο τον Δήμο των πολιτών. Γιατί είμαστε ένα σώμα. Γι' αυτό λοιπόν σας λέω και είναι ευκαιρία για το ΕΠΑΜ να καλέσει να βρει κόσμο ακομμάτιστο, πολύ κόσμο, γιατί είμαστε αυτή τη στιγμή ενεργοί γύρω στο 10 με 20%. Είμαστε αυτός ο κόσμος που είναι ακομμάτιστος, είμαστε αυτός ο κόσμος που ψήφισε το 61% στο δημοψήφισμα. Όχι όλοι φυσικά, αλλά πάρα πολλοί από αυτούς. Και πιστεύω ότι αν το κάνει αυτό το ΕΠΑΜ θα μαζέψει πολύ κόσμο και θα πετύχουμε την πολυπόθητη δημοκρατία που θέλουμε. Ωραία, ωραία. Σε ευχαριστούμε για την πρόταση, φίλε μου. Θα τη λάβουμε σοβαρά υπόψη. Νομίζω ότι όντως υπάρχουν πολίτες οι οποίοι θέλουν να γίνουν ενεργοί, ψάχνουν να βρουν το χώρο στον οποίο θα μπορέσουν να αποδώσουν αυτή τη διάθεση που έχουν. Εμείς είμαστε εδώ για όλους και για σένα. Οπότε σε περιμένουμε στον πυρήνα εκεί της Θεσσαλονίκης, που έχουμε πολλούς συναγωνιστές που θέλουν να κάνουν και αυτοί το ίδιο με σένα. Έτσι. Να κάνετε πανελλαδική έκκληση. Βεβαίως. Έγινε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Γεια χαρά. Λοιπόν, λέει εδώ κάποιες απορίες που μας έχει δώσει ένας φίλος. Ο Καζάκης είναι αξιόλογος οικονομολόγος, το διαβάζω. Το σενάριο όμως προτείνει βασίζεται στη μονομερή διαγραφή του χρέους. Είναι πιστεύει ψευτικό αυτό? Εύκολα το προτείνει κάποιος. Ποιος το εφαρμόζει όμως? Γιατί το πίστεψε ο ΙΕ? Όταν εγώ το πρώτο υποστήριξα και το υποστήριξα ξέροντας τα ιστορικά δεδομένα της πολιτικής του χρέους, το υποστήριξα για τα δεδομένα της Ελλάδας, ξέροντας τι θα συμβεί με το ζήτημα του χρέους και τι θα διαστάσει θα πάρει. Τώρα όμως, μετά το 2013, το υποστηρίζει και ο ΙΕ. Είπα τη αρμοστία ανθρωπίνων δικαιωμάτων έδραγε νεύη του ΙΕ. Δεν ξέρει και αυτό ή θεωρείται ανέφικτο και από τον ΙΕ? Δεύτερον, ποιος πρώτο μπόρεσε να διαγράψει χρέος ολοκληρωτικά στη νέα εποχή? 1825, Πορτογαλία, με βασικό επιχείρημα ο Ντον Μιγκουέλ, που ήταν αυτοκράτορας, ήταν καταπατητής δικαιώματος και διέγραψαν όλα τα χρέη. Από τότε υπήρξε ο τρελός πανικός ότι από πού και ως πού να διαγράψουν τα χρέη, δεν μας ενδιαφέρει. Και σχηματίστηκαν οι δύο σχολές, οι δύο μεγάλες πολιτικές και οικονομικές σχολές, της δημοκρατίας που έλεγε ότι πάνω και πέρα απ' όλα είναι το δικαίωμα του λαού, και αυτό που λέμε ανθρώπινα δικαιώματα σήμερα κτλ. Και από την άλλη η σχολή της ολιγαρχίας που λέει πάνω και πέρα απ' όλα είναι το δικαίωμα του ισχυρού. Αυτό έχει να κάνει με τα ζητήματα αυτά. Και οι διαγραφές πάντα γίνονται μονομερείς. Πρόσφατη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ με αφορμή την υπόθεση της Αργεντινής, όπου λέει σαφέστατα ότι η απόφαση για αναδιάθρωση του χρέους, που μπορεί να συμπεριλαμβάνει και ολοκληρωτική διαγραφή του χρέους, είναι πράξη κυριαρχίας ενός κράτους και δεν μπορεί να αμφισβητείται από οποιοδήποτε δικαστήριο διεθνώς. Απόφαση της τελευταίας Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, μπορείτε να τη βρείτε στο site. Άρα μάλλον έχουν βάσει όλα αυτά. Τρίτο, παρά το γεγονός ότι με τον κύριο Τουσέν δεν μπορούμε να έρθουμε σε επαφή για λόγους καθαρά πολιτικούς, ο κύριος Τουσέν είναι εκπρόσωπος μη κυβερνητικής οργάνωσης και το ΕΠΑΜ δεν θέλει, είναι θέση αρχής για το ΕΠΑΜ, ότι δεν συνεργάζεται, δεν έχει πολιτικές, οργανικές ή άλλες σχέσεις με μη κυβερνητικές οργανώσεις που χρηματοδοτούνται να είναι μη κυβερνητικές οργανώσεις, και τους εκπροσώπους τους φυσικά. Το τι κάνει η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου με τον κύριο Τουσέν είναι δικό της θέμα, δικό της πρόβλημα, είναι δικό της ξεκάθαρα ζήτημα. Ούτε τον θεωρούμε επαρκή για να χειριστεί ζητήματα του ελληνικού χρέους, διότι δεν το γνωρίζει το θέμα ο άνθρωπος, δεν το γνωρίζει όπως το γνωρίζουν άνθρωποι που το έχουν χειριστεί ή που το ξέρουν στην Ελλάδα. Ένα επίσης
Επίσης, το νέο νόμισμα υπάρχει περίπτωση να μην έχει αντίκρισμα, να μην το αποδέχονται οι άλλοι. Παιδιά, δεν κάνουμε συναλλαγές με το δικό μας νόμισμα. Πόσες χιλιάδες φορές να το ξαναλάω. Παλιά, με την παλιά δραχμή, ή με την παλιά δραχμή, κάναμε συναλλαγές στο εξωτερικό. Όχι, με συναλλάγματα ή με συναλλάγμα ή με άλλες. Μορφές εμπορικών σχέσεων. Δεν μπορούμε. Καταλάβετε το. Το νόμισμα το νέο θα είναι προστατευμένο. Δεν έχουμε καθόλου καμία σχέση με αυτή την έννοια του νομίσματος που το ρίχνει διεθνείς αγορές και το ρυθμίζει η κερδοσκοπία. Δεν έχεις κανένα λόγο να έχεις τέτοιο νόμισμα. Λοιπόν, επίσης μου λέτε ότι ακούσατε στο ραδιόφωνο παραπολιτικά το Λαβδιώτη να είναι υπέρ του IOU. Μου φαίνεται πάρα πολύ χοντρό για να το πιστέψω. Το ξέρω το Σπύρο το Λαβδιώτη από πολύ κοντά. Τα ζητήματα αυτά τα έχουμε αναλύσει από κοινού πάρα πολλές φορές και τα έχουμε συζητήσει και εξιδίων. Δεν πιστεύω ότι είπε κάτι τέτοιο. Μήπως μπερδεύτηκε. Μήπως υπήρξε μια εκτίμηση δική του ότι μας πάνε σε IOU και ότι εκτιμάει ο ίδιος ότι θα πάμε σε IOU, γιατί έτσι αλλιώς την κατάσταση που βρίσκεται η ελληνική οικονομία δεν μπορούν να διαχειριστούν διαφορετικά τα ζητήματα πληρωμών και υποχρεώσεων του κράτους. Αν είναι αυτή η εκτίμηση του Σπύρου, αυτή μπορούμε να τη συζητήσουμε, και όντως πραγματικά είναι μια βάσιμη εκτίμηση ότι τελικά τα εφαρμόζουν συμφωνίες και όλα αυτά τα πράγματα για να μας πάνε τελικά σε IOU, γιατί πραγματικά η κατάσταση που έχει, στην οποία έχει περιέλθει η ελληνική οικονομία στα πλαίσια του ευρώ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορεί κανείς να τη διαχειριστεί εύκολα διαφορετικά, ακόμη και για τα συμφέροντα των δανειστών της χώρας, φυσικά για το λαό ποιος τον υπολογίζει, ή για την κατάσταση δηλαδή την εσωτερική. Αλλά δήλωση που να πιστεύει, που να δέχεται. Παιδιά, δεν είναι θέμα, το συζητάμε χρόνια, μου φαίνεται απίστευτο. Εκτός πλέον αν πουλήθηκε ο Σπύρος, δηλαδή... Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση ο άνθρωπος. Είναι, δηλαδή, το θεωρώ πάρα πολύ. Μάλλον δεν ακούσατε καλά. Δεν ακούσατε καλά. Λοιπόν, αύριο Σάββατο συνεχίζονται τα σεμινάρια της σχολής του ΕΠΑΜ. Έχουμε τον Πέτρο Λάγια στην τρίτη κατά σειρά διάλεξή του σχετικά, που βασίζεται στο βιβλίο του, αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον να πούμε ότι ειδικά αυτές οι διαλέξεις του Πέτρο βοηθάνε κάποιον να προσεγγίσει τα ζητήματα δημοκρατίας από τη σκοπιά του πολιτισμού και της κουλτούρας που παρήγαγε η δημοκρατία στην κλασική Αθήνα πρωτίστως, γιατί από αυτήν ξέρουμε για τα ζητήματα την οργάνωση της δημοκρατίας, και έχει πολύ μεγάλη σημασία να τα παρακολουθήσει κανείς, ακόμη και αν πάρει κανείς το βιβλίο και το διαβάσει. Δεν έχει καμία σχέση. Ναι, εντάξει. Έγινε ανάρπαστο από ό,τι ξέρω. Στους πρώτους δύο μήνες εξαντλήθηκε η έκδοση. Μάλιστα είναι εντυπωσιακό, γιατί ο Παπαζήσης, εκδόσης Παπαζήσης, που το εξέδωσε, μάλλον ευνηδιάστηκε ο ίδιος από τη γρήγορη εξάλληση της έκδοσης και καθυστέρησε στο να το επανεκδώσει. Λοιπόν, παρόλα αυτά όμως, εγώ προτείνω όποιον θέλει πραγματικά να μοιηθεί σε αυτόν τον κόσμο να παρακολουθήσει τις διαλέξεις, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσες. Πολύ σπάνια ακούς τέτοια πράγματα, για να το λέω εγώ που είμαι εθισμένος από τα πράγματα, δηλαδή παρακολουθώ πολύ συστηματικά, ξέρω τη βιβλιογραφία, αλλά είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή γι' αυτό κιόλας παρακαλέσαμε και τον Πέτρο τις τρεις αυτές διαλέξεις που έδωσε ή και πρόκειται να δώσει στα πλαίσια του σεμιναρίου της σχολής του ΕΠΑΜ να δημοσιευτούν, να αναδημοσιευτούν και σε τρία τεύχη του Αντέου, για κάποιον ο οποίος θέλει να προσεγγίσει τα ζητήματα αυτά και να, τέλος πάντων, να κλιμακώσει την προσέγγιση του τα ζητήματα αυτά, γιατί οι διαλέξεις του σου δίνει τη δυνατότητα σαν κείμενο να πιάσεις τα κυρίαρχα ζητήματα που μέσα στον όγκο πληροφοριών και αναλύσεων που έχει ένα βιβλίο, ορισμένες φορές ο αμύητος κόσμος, δηλαδή αυτός που δεν έχει τριβή και άμεση σχέση με τα ζητήματα αυτά, μπορεί να του διαφύγουν.
Γι' αυτό νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Την Κυριακή συνεχίζεται με την Αγγελική του Κομποχόλη και αυτή η σειρά σεμιναρίων που έχει στο βιβλίο του Πέρλου. Λοιπόν, να πάρουμε υπόψη μας ότι η ώρα που αρχίζει το σεμινάριο 10:30 το πρωί του Σαββάτου και της Κυριακής νομίζω ότι είναι η ίδια η ώρα. Λοιπόν, και από το επόμενο Σαββατοκύριακο ξεκινάει ο δικός μου κύκλος, ο κύκλος δηλαδή των δικών μου σεμιναρίων, με ένα διήμερο, να το πούμε έτσι, που μας εισάγει σε έναν κόσμο κοινωνικής αναστάτωσης. Δηλαδή τι σημαίνει, γιατί η ανθρώπινη ιστορία δεν υπήρξε ποτέ ευθύγραμμη ή ποτέ ομαλή. Η πρόοδος γεννιόταν μέσα από μεγάλες κοινωνικές ανατροπές. Κοινωνικές, παρακαλώ, που επέφεραν και πολιτικές και θεσμικές και όλες άλλες. Τι σημαίνει η επανάσταση στην ανθρωπότητα από την εποχή που ο άνθρωπος απέκτησε ιστορία. Αυτό είναι το ζητούμενο. Τι προκαλούσαν τις επαναστάσεις, με ποιους όρους γινόντουσαν, τι ακριβώς διεκδικούσαν και πώς η επανάσταση αποτελούσε την κινητήρια δύναμη προόδου της ανθρώπινης ιστορίας από τότε μέχρι σήμερα, και γιατί σε περιόδους, ιστορικές περιόδους, όπου η κοινωνική επανάσταση δεν ήταν δυνατή ή είχε υποχωρήσει, τότε ζούσαμε σε σκοτεινούς χρόνους, όπως λένε οι ιστορικοί, από την εποχή της ομηρικής περίοδου, που ήταν η πρώτη ιστορική περίοδος σκοτεινών χρόνων που έχουν διαπιστωθεί, μέχρι τους σκοτεινούς χρόνους που γέννησε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ή η σκοτεινή χρόνη που γέννησε ο Καρλομάγνος και ο Μεσαίωνας στη Δύση, όπου πλέον οι κοινωνίες δεν είχαν την πρωτοβουλία και δεν μπορούσαν να δράσουν ότι ο τρόπος ήταν να ανατρέψουν τα δεδομένα της εποχής τους. Αυτό το βάλτωμα της κοινωνίας, όπου επέφερε αυτό το σκοταδισμό, την επικράτηση του σκοταδισμού. Και όπως πολύ ωραία έλεγε ο Αλέξανδρος Χέρτσεν, λέει, είναι και αυτός μια μορφή μεταβολής της κοινωνίας, διότι ο συντηρητισμός επικάθεται όπως εστάχτη πάνω στα πράγματα και αναγκάζει την κοινωνία να βρει τρόπος, όπως η ζωή βρίσκει τρόπους μέσα από την στάχτη να αναδειχθεί, έτσι και μέσα από την ιστορική στάχτη προσπαθεί να προχωρήσει η ζωή, αναζητώντας καινούριους δρόμους. Και με αυτόν τον τρόπο δηλαδή δημιουργήθηκαν οι προποθέσεις. Αλλά αυτά τα πούμε όταν θα έρθει η ώρα. Εντάξει, επειδή με ρωτάνε πάρα πολύ, μας λέει ο φίλος ο Αχιλλέας, η ηλεκτρονική μορφή εντύπων είναι καταστροφή για μένα, Δημήτρη. Χρειάζεται χαρτί και μελάνη για να μελετήσει κάποιος και να του μείνει κάτι. Επέμενε ο Αντέος να βγαίνει σε έτοιμη μορφή και όχι ηλεκτρονική. Θα το κάνουμε αυτό, αλλά θα επιμείνουμε βεβαίως, γιατί και για μένα το θεωρώ θεμελιώδες αυτό το πράγμα. Άμα δεν έχεις δυνατότητα να διαβάσεις, να σημειώσεις και να γράψεις σκέψεις ή προβληματισμούς πάνω σε αυτό το πράγμα, σημαίνει δεν μελετάς. Δεν μπορείς να μελετήσεις. Δεν έχεις φτάσει στο επίπεδο της μελέτης δηλαδή. Καλησπέρα, σας ακούμε. Καλησπέρα. Ο Βαγγέλης ο στρατιωτικός είμαι, πάλι από Θεσσαλονίκη. Σας έχω ενοχλήσει πολύ αυτό το διάστημα. Μην ανησυχείτε, σήμερα φεύγω με τη Λίνη. Οπότε θα απαλλαγείτε λίγο από την παρουσία μου τηλεφωνικά. Υπηρεσιακά ή για διακοπές? Για διακοπές. Α, εντάξει. Είπα και τον τούρο περέτερο που έχει καλά συσίτια για μετανάστες και μέσα στη Μυτιλίνη. Α, ωραία, εντάξει. Λέω αυτό, ναι. Πριν τα φορολογήσει η κυβέρνηση που 86%. Ναι. Οπότε θα μπορούμε να τρώμε και εκεί τζάμπα. Δηλαδή πλέον αυτό είναι το ζητούμενο στις διακοπές, μάλλον. Βέβαια, εγώ εντάξει, εγώ μαυρίζω εύκολα και όλα περνάμε για Πακιστανίους. Το πρόβλημα είναι η γυναίκα μου. Είναι λίγο ασπουλιάρα και υπάρχει και στην ουρά. Υπάρχει το παλιό έθιμο στο Wild Wild West. Πίσα, ναι. Και πούπουλα. Λοιπόν, απλά ήθελα να πω ότι για μερικούς ανθρώπους, οι οποίοι λιγάκι ίσως να τους παίρνει κατήφια και τους παίρνει από κάτω, ότι τελικά και το σπίτι σου να χάσεις με το υπάρχον καθεστώς, ό,τι και να γίνει, ούτως ή άλλως κάποια στιγμή διαφαίνεται η άνοιξη αυτή της επανάστασης, που στο τέλος θα μας φέρει σε μια ομαλή πολιτική κατάσταση και η οποία θα υπάρχει και την ανεξαρτησία. Θέλω να πω δηλαδή, ακόμα και τα τούβλα δεν μπορεί να τα πάρουν και να τα πάνε στο Λουξεμβούργο. Έτσι δεν είναι?
Ναι. Γιατί ορισμένοι άνθρωποι πιστεύουν ότι. Γιατί κακά τα ψέματα, όλη η κοινωνία δεν είναι φτιαγμένη από επαναστάτες και ήρωες, έτσι. Δηλαδή κάποιοι άνθρωποι μπορεί να έχουν μια. Μπορεί αυτή τη στιγμή σε αυτή την προεπαναστατική κατάσταση να νιώθουν μια εφορία, άλλοι νιώθουν, εξακολουθούν να νιώθουν μια κατήφια και ασυμμετέχουν σε έναν επαναστατικό φορέα. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Τους παίρνει λίγο από κάτω. Ναι. Ας πούμε και ο ταγματάρχης Κασλάς το 731 όταν περίμενε το μεγαλύτερο αεροπορικό βομβαρδισμό στην ιστορία του πολέμου, δεν γυρνούσε να πει τους στρατιώτες του: κοιτάξτε, δείτε παιδιά, θα γίνει ο μεγαλύτερος αεροπορικός βομβαρδισμός και βομβαρδισμός πυροβολικού που έχει υπάρξει ποτέ. Καταλάβες. Δηλαδή, θέλω να πω λιγάκι επικοινωνιακά, θα έπρεπε να δίνουμε και την ελπίδα το τι ακριβώς μέλη γενέστε. Με ένα αισιόδοξο σενάριο το οποίο υφίσταται αυτή τη στιγμή. Ναι. Διότι αυτό ναι, σωστό. Αυτό χτυπήσει. Προφανώς. Γιατί το οποίο ξυπνητήρι για μερικούς από εμάς χτυπούσε λιγάκι, τη τύφιζε μας, ξυπνούσε, άλλους ήθελε λίγο παραπάνω. Τώρα αυτή τη στιγμή αυτό είναι ξυπνητήρι που βγάζει καρπαζιά, ρίχνει και νερό στα μούτρα του αλωνού. Καρπαζιά, νερό στα μούτρα του αλωνού και χαλάσει και το κουμπάκι το σνούζ τώρα, έτσι. Και αυτό που δεν ξυπνούσε. Οπότε σωστό. Τώρα όπως είπαμε και προηγουμένως. Μάλλον είστε χθεσινή εκπομπή, το είχατε πει. Πλέον το όχι, και χωρίς τη σύγκυλο φυσικά, θα είναι κάπου 99%. Όπως ήταν άλλωστε και στο δεύτερο δημοψήφισμα της Ισλανδίας. Άρα, αυτός που είναι εγκλωβισμένος μέσα στην Ελλάδα, είναι αυτοί που είναι μέσα στο κοινοβούλιο, όχι εμείς που είμαστε απ' έξω. Κατάλαβατε. Ναι, ναι. Αυτή τη στιγμή, αυτούς που κάνουν από εκεί από μέσα, βγάζοντας τα μάτια προς τα έξω, το μόνο που κάνουν, τι κάνουν. Κοινωνούν αυτό το πρόβλημα. Διεθνώς. Γιατί εμείς στη Θεσσαλονίκη όταν βγήκαμε να διαμαρτυρηθούμε, επειδή δεν έπεσε ούτε μια μολότοφ, δεν βγήκε ούτε μια selfie. Ενώ εκεί τα επεισόδια αυτά στην ουσία έχουν αντίθετο αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα αυτό είναι ότι όλος ο κόσμος πλέον και τα διεθνή πρακτορία βλέπουν ότι υπάρχει αντίδραση από τον κόσμο και βλέπουν ότι έχουν μια κυβέρνηση η οποία εναντιώνεται στον κόσμο του όχι. Σωστά. Σωστό. Θα λάβουν οι Αμερικοί να μην και μην νομίζουν ότι είναι ανέτοιος ο αγώνας αυτός και ότι κερδίζουν αυτοί. Δεν κερδίζουν αυτοί, κερδίζουμε εμείς έδαφος. Έχω λάθος αυτό? Όχι βέβαια. Λοιπόν, αυτό το πράγμα πρέπει να δούμε δηλαδή πρώτα στον καταμερισμό και κάτι ακόμα. Μερικοί λένε ότι να η κυβέρνηση θα κάνει αυτό, πώς θα τη σταματήσουμε. Βασική αρχή πολέμου, όταν βλέπεις τον αντίπαλό σου να κάνει την πελώρια ηλικιότητα, τον αφήνεις να την ολοκληρώσει. Δεν το σταματάς. Είναι λάθος να το σταματήσεις. Άστο να ολοκληρώσει τη βλακεία του, στο τέλος θα έχουμε το εξής οξύμορο. Δεν θα θέλει στην Ελλάδα κανένας να είναι πρωθυπουργός από αυτούς εδώ τους συστημικούς. Έτσι πιστεύω εγώ. Είναι πολύ πιθανό. Έτσι όλοι θα θέλουν να είναι από την αντιπολίτευση και να ψηφίζουν το θύμα που θα είναι πάνω και θα προβάρει το σακάκι του Γούναρη. Σωστά. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή βρήκανε τον Μπούφο, τον Τσίπρα. Εντάξει, τι σου φταίει ο Μπούφος? Έχει όλη η προσωπικότητά του, δείχνει ότι είναι κάτι τέτοιο. Βέβαια το γεγονός ότι ονόμασε και το δεύτερο του γιο Ερνέστο, εκεί ρε παιδιά είναι και πολύ γέλιο. Θα βγει ο Τσεγκεβάρα και θα τον αρχή της καρπαζιάς. Γιατί, όχι, γιατί κάτσε, περίμενε, συγγνώμη, συγχωρείς. Γιατί πιστεύεις ότι τον έχει ονομάσει Ερνέστο από τον Τσεγκεβάρα? Γιατί τον έχει ονομάσει. Ναι, δεν είναι Ερνέστο από τον Τσεγκεβάρα. Ερνέστο ήταν ένας από τους ήρωες του Μίκη Μάους που δούλευε για το Μαύρο Πίτ. Σοβαρά? Ναι. Από εκεί το πήρε ο άνθρωπος. Τσεκεβάρα ήταν. Σιγά μην έχει. Μαύρο Πίτ έχει διαβάσει. Δεν έχει διαβάσει Τσεκεβάρα. Τι είναι αυτό το πράγμα? Α, από εκεί οπότε ναι. Συνέδεσε και τον Τσεκεβάρα ότι ήταν μέσα στο Μίκη Μάους. Μάλλον ο Τσίπρας, έτσι. Προφανώς. Α, εντάξει. Τώρα καταλαβαίνω το συνειρμό του, τώρα καταλαβαίνω πόσο έξυπνος άνθρωπος είναι. Μέχρι τώρα δεν είχα αντιληφθεί. Το IQ είχε κάτι. Τι, οποιονδήποτε μας βάζανε πρωθυπουργό. Μπράβο ρε παιδιά, αυτό είναι. Και κάτι ακόμα που βλέπω σε αυτόν τον άνθρωπο, σε αυτόν τον άνθρωπο τα μάτια. Πρέπει να είναι παιδιά απολύτως ευνουχισμένος άντρας. Και από πεθερά τώρα... και από περιστέρα. Εντάξει, αυτό η περιστέρα το ξέρει. Δεν εξηγείται. Εντάξει, δεν μπορούμε να το εξακριβώσουμε αυτό και δεν είναι πολιτικό ζήτημα βέβαια. Κοίταξε τώρα, όταν ακούς τώρα τον πολιτικό σας... Βέβαια, κοίταξε, άμα πιστεύει κανείς το... πέντε κομμάτια. Βέβαια, άμα κανείς έχει διαβάσει Βίλχελμ Ράιχ, καταλαβαίνει ότι είναι το κορυφαίο πολιτικό ζήτημα αυτό. Αλλά αυτό τέλος πάντων. Εντάξει, παιδιά, αυτές οι μαργαρίτες, να πούμε αγαπά, δεν με αγαπάει ο Μαϊμαράκης.
όταν τη ζωγραφίζει το χαρτί, εντάξει, τι δείχνει, ρε παιδιά τώρα. Εντάξει. Είναι σαν να μου λες ότι πήγα με έναν άντρακλα μέσα στο Honda Center και κοιτούσε να αγοράσει πιάτα για μπιμπελό, ας πούμε. Τι γίνεται. Άμα σου πω ότι κοίταγε να αγοράσει string λεοπαρδαλέ, τι θα έλεγε. Κοίταξε, εκεί πέρα μπορώ να πω ότι έστω, ρε παιδί μου, έχει μια σεξουαλική διαστροφή. Σωστά, όχι διαστροφή. Αλλά, κοίταξε, σεξουαλικότητα θα την λέγαμε. Είναι απολύτως... Το διαστροφή είναι θέμα προσωπικής επιλογής. Ναι, ναι. Έτσι δεν είναι. Γιατί να σου πω και κάτι, υπάρχουν και οι άνθρωποι που είναι ομοφιλόφιλοι και έχουν πολύ μεγάλα κοχώνες, έτσι. Ναι. Είναι αντιδραστικοί, είναι αγωνιστές, είναι αυτό. Ο αυτός όμως που αγοράζει την πιατέλα σερβιρίσματος ή ζωγραφίζει μαργαρίτες, μ' αγαπά, δεν μ' αγαπά, μου η μαράκη σου. Στο τετραδιάκι την ώρα που του μιλάει στη Βουλή. Δείχνει, ρε παιδί μου, ότι ο άνθρωπος, πώς θα σου το πω, είναι τελείως ευνούχος. Εντάξει, αυτά είχα να πω δηλαδή. Και απλά θα πρέπει να δώσουμε και το, να λέμε και στον κόσμο τακτικότερα, πιστεύω κατά τη γνώμη μου, ότι πόσο εύκολες προοπτικές πλέον έχει να τον κερδίσει τον αγώνα. Εντάξει, αυτά. Ωραία. Έγινε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Γεια σας. Γεια χαρά. Λοιπόν, έτσι αλλιώς έχουμε περάσει το χρόνο μας. Έτσι. Λοιπόν, έχουμε να πούμε κάτι άλλο? Όχι, να χαιρετήσουμε. Καλό Σαββατοκύριακο. Τη Δευτέρα πάλι στο μικρόφωνο με τον Δημήτρη Καζάκη. Γεια σας. Νεότερα. Γεια σας. Διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Συνεχής πηγή παροχής σκέψης.